Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος, παρέα με Γιάννη Χιλιτίδη. Εμείς σε μια εκπομπή ήσυχη, φρόνιμη. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε κατά υπέρ της βίας. Εντάξει, μπορεί να έχουμε τσακωθεί μερικές φορές, ξέρω εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει να φωνάξουμε και να πούμε ότι τους σκίσαμε, τους κάναμε, τους ράμε. Στο χορτάρι θα φανεί και στη διαιτησία. Λοιπόν, πολύ ωραίο έγινε το σκηνικό κάτω στην Αθήνα. Πότε ο Παπαθανασάκη να κάνει τον πυγμάχο. Καλά, τώρα να σας πω κάτι. Κακά τα ψέματα. Τώρα να πάει να δει άνθρωπο 82 χρονών είναι αμαρτία. Δηλαδή, εγώ ας σας πω μια προσωπική μου εμπειρία. Έχω κάποιες διαφορές οικονομικές με έναν 75 χρονών. Έχει κάνει μια στιαπού στη μητέρα μου, έχει πάρει κάτι λεφτά κτλ. Και είμαι σε τώρα δίλημα. Τώρα θα τον πλακώσω στα μπουνίδια, θα γράφουν τα site. Έδιρε γέρο. Δηλαδή είναι και άτα τώρα καμιά 60 θα σου πω εγώ, όχι 77-76 που είναι, 60 χρονών, εγώ 47-48, εντάξει, θα πει πάλι ρε μεγάλος είναι, ξέρω και τα λοιπά. Να τα 35-40 θα τον πλάκωνα. Θα μου πεις μπορεί να ήταν πιο δυνατός. Ναι, θα βρίσκα τον τρόπο, θα τον πλακώσω. Πώς, μη σας νοιάζει, δεν είναι θέμα της εκπομπής, θα τον πλάκωνα με δικό μου τρόπο. Λοιπόν, πας τώρα 82 χρονών το γέρο μωρέ και το βαράς λέει, Παπαθανασάκη, τι να το βαρέσει το, και τον κρατάγανε λέει και τέτοια σαν χλαμάρες. Σκοπός είναι να πάρεις μια κατάσταση στα χέρια σου διαφορετική, να φτιάξεις ένα ποδόσφαιρο διαφορετικό, πάρε και την ΕΠΟ εσύ, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εγώ δεν πιστεύω σε εξυγιάνσεις. Δεν πιστεύω σε εξυγιάνσεις, αλλά και 20 χρόνια μια κυβέρνηση, μια χούντα, ξέρω εγώ, πολλά είναι. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν συμφωνείς, είναι πολλά χρόνια. Δηλαδή, ας την πάρει ο Μελισσανίδης, αν δεν μπορεί να την πάρει ο Σαββίδης. Να δούμε, ρε παιδί μου, και ένα άλλο καθεστώς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Θα έχει πολύ ωραίο suspense στο πρωτάθλημα, να έχει η ΑΕΚ τα ηνία στα χέρια της και να βγαίνει ο Ολυμπιακός και να κλαίει όπως κλαίει ο ΠΑΟΚ και όπως κλαίει, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός. Θα είναι γοητεία αυτό. Αυτό θα δώσει μια γοητεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, ρε κερατάδες, 20 χρόνια μια χούντα δεν μπορεί να τη ρίξετε. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα πόσο διαρκεί μια χούντα. 7 διήρκησε η δικιά μας εδώ. Klein Mind, για λατζή ήταν κιόλας. Διήρκησε 7 χρόνια. Μετά βγήκε ο Καραμαλής. 74, 75, 76, άλλα 7 χρόνια. Πάει 7 χρόνια ο Καραμαλής. Τραβάει ο Ανδρέας, ξέρω εγώ, μετά. Με ένα μικρό διάλειμμα, η χούντα του Πασόκ, 81-96, αυτή πήγε 15 χρόνια με διαλύματα. Με ψηλοδιαλύματάκια. Η χούντα του Πασόκ. Μετά ήρθε ο Σιμίτης, το Πασόκ έγινε δεξιό κτλ. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι 20 χρόνια. 20 χρόνια είναι πολλά. Να είναι πάνω κάποιος και να κάνει έρωτα τους υπολείπους. Είναι πολλά. Τώρα, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου και λέω ότι πρώτον, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν εξυγιαντές, υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχουν, να πούμε, δυνατοί και αδύνατοι. Όμως ήρθε η ώρα, κράτησε πάρα πολλά χρόνια η χούντα του Ολυμπιακού. Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Και άργησαν να βγουν μπροστά. Άργησαν να βγουν μπροστά. Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ. Αυτούς τους δύο δηλαδή, εγώ υπολογίζω. Την ΑΕΚ πρώτα, τώρα και τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έπεται. Ο ΠΑΟΚ έπεται γιατί έτσι έχει δείξει η ιστορία του. Έπεται ο ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, καλές ήταν οι μπούκες. Σε 82χρονο δεν πάω να βαρέσω. Το πολύ να τον βρίσω κτλ. Τώρα, άμα έρθει απάνω μου ένας και θέλει να με βαρέσει κτλ., τότε θα σηκώσω το χέρι, του δώσω μια ανάμεσα στα μάτια και θα τον ξαπλώσω. Αν είναι γέρος. Όχι όμως να πάω να τον κάνω τσαμπουκά κτλ. Σας έφερα το παράδειγμα το δικό μου. Διότι σε μια τέτοια φάση, εκείνο που με κράτησε, ας πούμε, και δεν έγινε η μανούρα, να πέσει ξυλίκι, να πούμε, ήταν η ηλικία. Έτσι. Βέβαια, είναι μερικοί βρωμόγεροι, οι οποίοι το τραβάει ο οργανισμός τους. Μια φορά, ας πούμε, που είχα πάει στην Εδιψώ και είχαμε πάει τότε να κάνουμε έτσι λουτρά, εκεί στα δημοτικά λουτρά, γιατί το θερμεσίλα ήταν ακριβό και εγώ ήθελα να κάνω οικονομία. Μπήκαμε εκεί και τα λοιπά. Ήρθε ένας γέρος εκεί, έπαιρνε μάτι και τα λοιπά, και άρχισε να βρίζει κιόλας. Και του λέω,
Τέλος πάντων, τον είπα μερικά μπινελίκια χοντρά, αλλά δεν πήγα να τον κοπανίσω τώρα. Α, τον έριξα μπινελίκι, τον είπα διάφορα. Χοντρά τον είπα. Τον έβρισα γερά δηλαδή. Τον έβρισα, του έκανα χοντρό μπινελίκι. Λοιπόν, από εχθές έχουμε φίλο, τον πολύ καλό, Χρήστο από την πιτσαρία Τραντιτσιονάλε, μου αρέσει το όνομα, Ιταλιάνα. Τραντιστολιάνη Ιταλιάνα πίτσα που θα λατρέψεις για τη ζύμη της και τη φρέσκια έτσι μυρωδιά της και την ποικιλία της. Τώρα, για παραγγελίες θα πάρετε στο 504004 μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα. Μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα μπορείτε εσείς που σας φτιάνει η λιγούρα και είναι φυσιολογικό ή πίνετε κάνα ουισκάκι στο σπίτι ή κάνα ποτάκι έξω και ξέρεις καμιά φορά σε φέρνει μια λιγούρα να πούμε αυτή η ιστορία. Σε φέρει μια τέτοια λιγούρα, λοιπόν, τότε δημιουργείται μια κατάσταση που θες να φας. Άμα είναι να φας κάτι, τουλάχιστον να είναι νόστιμο και να το ευχαριστηθείς. Να είναι νόστιμο και να το ευχαριστηθείς και να μην βλάπτει κιόλας. Γιατί μια πιτσούλα το βραδάκι, τον σοφάγο τον φτιάχνει, να πούμε. Ο καλύτερος λοιπόν γιατρός στη λιγούρα σου τέτοια ώρα, τη πείνα σου, είναι ο Χρήστος στην πιτσαρία Τραντιζιονάλε. Ιταλιάνα πίτσα που θα λατρέψεις, επαναλαμβάνω, για τη ζύμη της και την φρεσκαδούρα στα υλικά της. Οι παραγγελίες τώρα στο 2310504004, επαναλαμβάνω, 2310504004, μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα. Είναι σκληρό το delivery, 5 ώρα τα ξημερώματα. Και σπάνια το κάνουν τα μαγαζιά. Συνήθως μέχρι τις 1.30, 1.30, 2 έχει μερικά που τραβάνε, αλλά συνήθως οι περισσότεροι, όσα διανεκτερεύουν κιόλας και τα λοιπά, ξηγούνται καλά. Ραπτόπουλε, είσαι ξεφτύλα. Α, κάτσε να δούμε γιατί. Γιατί δεν διαβάζεις όλο το μήνυμα, αφήνεις τον Τζόρνταν να τα διακόπτει, γιατί δεν το συμφέρουν αν δεν θέλεις τα λεφτά μας να το πεις. Το Μετρόπολης δεν έχει ανάγκη τα λεφτά μας. Δεν κατάλαβα γιατί λες και αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά στείλε το μήνυμα, το διαβάσουμε. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, με στη μανούρα μπορεί να το ξεχάσεις. Μου έστειλε μήνυμα και δεν το διάβασα. Μπορούμε να το δούμε ποιο είναι, αν το έχουμε να το. Το βλέπεις. Μπορείς να μου το πεις να το διαβάσω. Εντάξει, Ριάννη, επιτέλου. Τελικά, Τζόρνταν, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Περίπατο θα κάνει ο χοντρός. Α, κάτσε, σου διαβάσω το μήνυμα γιατί λες ότι κολόρ. Τελικά, Τζόρνταν, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Ναι. Ποιο ντέρμπι. Ποιο ντέρμπι. Περίπατο θα κάνει ο χοντρός. Ναι. Τότο. Κάνει κράτς κράτς, ρε Γιάννη, αυτό το. Το τυγράκι θα το διαλύσει, ναι. Θα αλλάξει πρόεδρο 6 μήνες. Θα είναι 50-50 και μετά πάλι τα ίδια. Ναι, ναι. Και ο πρόεδρος της ΕΠΟ λέει, πώς το λένε, παοξής να είναι, θα είναι το στυλ όπως θα υποστηρίζει ο Ολυμπιακό. Βλέπε, λέει, τι σας έκανε ο Καγκάτσης, ο παοξής. Λέει το μήνυμα. Εντάξει, τη γλίτωσα τώρα. Εντάξει, ρε φίλε, πείτε ότι γουστάρετε. Δεν διάβασες, λέει το μήνυμα. Αν δεν το διάβασα, το διαβάζω τώρα. Λοιπόν, ράπη με Πόντιος Παοξής από τα Γρεβενά. Είμαι και φιλοξενούμενος επίσης κατά την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ το επικοινωνιακό το κερδίζει όπως φαίνεται. Ποια είναι η γνώμη σου? Ραπτόπουλε, κάνε λίγο κόκκινο να μας ανεβάσει. Καλημέρα από Βέρεια. Καλά, ρε, πώς θέλετε τώρα κάθε μέρα με τον κόκκινο? Αφήστε τον ίσο, θα λόξει κάτι, θα τον πιάσει. Τέλος πάντων, εγώ σε αυτό το σκηνικό έχω να πω ότι τα χρόνια είναι πολλά. Ότι έπρεπε ήδη να έχει ανατροπεί το καθεστώς. Δεν πιστεύω όμως ότι υπάρχουν εξυγιαντές σε κανένα επάγγελμα. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα, χρήματα, καλές συνεργασίες, κοινά συμφέροντα κτλ. Και υπάρχει ο νόμος του δυνατού. Στη γη την οποία έχουμε έρθει εδώ να φιλοξενηθούμε ορισμένα χρόνια, όλοι οι άνθρωποι, επικρατεί ο νόμος του ισχυρού, ο νόμος του δυνατού. Δεν υπάρχει ο νόμος της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι μια πολύ ωραία θεωρία. Όπως θεωρία πολύ ωραία είναι ο κομμουνισμός, όπως θεωρία ωραία είναι ο κομμουνισμός και ο χριστιανισμός. Είναι θεωρίες οι οποίες είναι ωραίες
στο να τις ακούς και πολύ δύσκολο θα τα νομίζω να πω έως ακατόρθωτο να εφαρμοστούν. Οπότε εμείς να συζητάμε εδώ για πράγματα που είναι όμορφα αλλά δεν εφαρμόζονται ή να πούμε, να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία τέλος πάντων είναι τα λογικά και τα σωστά, όχι τα λογικά και τα σωστά, αυτά τα οποία ισχύουν σε αυτή τη γη. Η Real κέρδισε 2-0 και κέρδισε εύκολα 2-0. Τώρα θα μου πει τώρα κάποιος ο οποίος είδε το μάτς, μα τι σημαίνει εύκολα, μα τι σημαίνει εύκολα 2-0? Δεν είδες τις ευκαιρίες που έχασε, ξέρω εγώ, ο Τζέκος και ο Σαλάχ? Τις είδα φίλε. Και μάλιστα και τα τέτα τέτ είδα, και τον Άβας να βγαίνει να κλείνει τις γωνίες είδα, και τον Άβας να ύπταται είδα, είδα και το Σαλάχ και τον Τζέκο να τα χάνουνε σαν πρωτάριδες είδα. Αλλά είδα και κάτι άλλο, ότι το γεγονός ότι πέρασε εύκολα η Ρεάλ έχει να κάνει με την αστοχία της Ρώμα στην τελική προσπάθεια, την αφέλεια της Ρεάλ. Ακόμα και ο τύπος ο οποίος έκανε την αναμετάδοση το είδε, την αφελή προσέγγιση της Ρεάλ στο παιχνίδι. Αλλά όταν βγήκε μετά το 60 να ανοιχθεί ο Σπαλέτη, γιατί μέχρι το 60 θα ήταν κορόιδο να έβγαινε, κάθισε και έβγαλε η Ρεάλ μέχρι το 60 δεν έβγαλε καμία επίθεση σε ευνηδιασμό. Ποτέ δεν βρήκανε ανοιχτούς χώρους ο Ρονάλντο και ο Μπέιλ που παίζανε και οι δύο μπροστά σε ένα περισσότερο ρόμβο, θα το έλεγα, παρά 4-3-3. Επαναλαμβάνω, περισσότερο ρόμβο το είδα εγώ παρά 4-3-3, γιατί μπαίνανε με στην καρδιά και ο Μπέιλ και ο Ρονάλντο, και ο Χάμες έβγαινε και αυτός από τον άξονα, έπαιρνε όλη την πλευρά ο Μαρσέλο σαν fullback και έδειξε πολύ μεγάλα προσόντα επιθετικά, αλλά βρέθηκαν και πάρα πολλές αδυναμίες από εκείνη την πλευρά, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, και από εκεί χτύπησε ο Σπαλέτη, ο οποίος μπορεί να έχασε και τα δύο παιχνίδια με 2-0, αλλά έδειξε ότι η προσέγγιση και στα δύο παιχνίδια ήταν σωστή. Αντίθετα, ο Ζιντάν έδειξε ότι δεν είναι της άμυνας καθόλου, και ότι αν είχε απέναντι καλούς εκτελεστές ή αντίπαλός του, μπορούσε να γίνει και ανατροπή, το 0-2 να γίνει 0-2 από την ανάποδη πλευρά. Θα μπορούσε να γίνει 0-2 από την ανάποδη πλευρά. Αλλά κάποια στιγμή, αφού δεν έγινε το 0-2 που έπρεπε να γίνει, αυτός ο προπονητής της Βόλφσμπουργκ πολύ με τον Κούγια μοιάζει. Κλείνει η παρένθεση. Αφού δεν το έκανε λοιπόν τα γκολ ο Ελάρ Σαράουντ, ο έξω αριστερά, ο Τζέκο ειδικά, αλλά και ο Σαλάχ, ο οποίος είναι ένας γλυκός τσαπατσούλης στην τελική προσπάθεια, ένας ποδοσφαιριστής που χαίρεσε να τον βλέπεις μέχρι που θα εκτελέσει. Άπαξ και φτάσει στην εκτέλεση, τραβάς τα φρύδια σου. Και λες, ρε παιδί μου, τι παίκτης είναι αυτός ο οποίος έχει τέτοια ταχύτητα, τέτοια διεισδυτικότητα και τόσο κακές εκτελέσεις. Ο Σαλάχ, πολύ κακές εκτελέσεις. Λογικό είναι, ρε φίλε, να πάρει ρίσκο και να πει, εντάξει, έφτασα 60 λεπτό, τα χάσα, και τι να κάνω τώρα, να κάτσω πίσω και να το βγάλω 0-0. Τις ελάχιστες ευκαιρίες που μπορώ να έχω, τις ελάχιστες πιθανότητες, απειροελάχιστες πιθανότητες που μπορώ να έχω, είναι να ανεβώ λίγο πιο ψηλά. Ανέβηκε λοιπόν πιο ψηλά ο Τζουγκάνοβιτς, ο οποίος είναι ένα τζαβελοειδή στόπερ, δηλαδή παίζει και αριστερό μπακ από ό,τι είδα. Ο Τιένε, ο Μανολάς, ο οποίος είναι σε ανοιχτούς χώρους, μπελάς μεγάλος, έκανε κακό παιχνίδι σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο Φλωρέτη ανεβήκανε ψηλά. Βγέβγαλε και τον Μπιάνιτς, έβαλε άλλο χαφ πιο επιθετικογενή. Ο άνθρωπος καλά έκανε. Και βρήκε ο Ρονάλντο χώρο, και ο Ρονάλντο αν βρει χώρο, σε σκοτώνει ο Ρονάλντο αν βρει χώρο. Και στο πρώτο γκολ το προλαβαίνει το Μανολά για πλάκα, να πούμε, στο πρώτο δοκάρι, την καρφώνει, έτσι, το πρώτο δεν ήταν, το δεύτερο, το πρώτο ήταν. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι, εγώ το είχα προσεγγίσει στο 1-0, 2-0 βγήκε, άσος βγήκε, εντάξει, κοντά ήμασταν, πήρε το ρίσκο, δεν ήταν το μάτς για 2-0, το μάτς ήταν για... Το μάτς ήταν για 2-3, για 2-4, για 3-4. Είχε στην Ρεάλ κανένα δύο καλά. Περισσότερο απείλησε από μακρινές αποστάσεις, από μέσα απόσταση ο Μόντριτς, ποιος ήταν σουτέρ έξω από την περιοχή. Εντάξει. Λογικό ήταν να γίνει έτσι το παιχνίδι. Ήθελα να δω λίγο το Σπαλέτη πώς θα το διαχειριστεί, αν πάει σαν τον Βλάκα ή αν πάει σε σωστή προσέγγιση. Μ' άρεσε ο Σπαλέτη σήμερα παρά το 2-0.
Περισσότερο τον πουλήσαν οι επιθετικοί του και το ρίσκο που πήρε ήταν λογικό, να βρει χώρους ο Ρονάλντο με τον με την αλλαγή του Μπέιλι, τον Λούκας, πώς το λένε, Βάμπλε και το Χάμες, και ο Κρός με τον Μόντρι βρήκαν χώρους να είναι πιο ανοιχτοί και έγινε το 2-0 και εκεί καθάρισε η μπουγάδα. Αυτά ήταν και τα σημερινά. Η Βόλσμπουργκ πόσο έληξε, Γιάννη, κάτσε να δούμε. Βόλσμπουργκ, τη Βόλσμπουργκ δεν την είδαμε. 3-2 το πρώτο παιχνίδι. Καλησπέρα, Ράπ, και να τα παστέλια και να τα ξερολούγουμε. Ο Τζόρνταν έμαθε και τα στραγάλια Κομωτινή. Χαιρετισμούς από δράμα. Χαιρετισμούς, φιλέ. Ραπ, ούτως ή άλλως τον είδαμε τον νόμο εμείς του Ήρα. Ας δούμε και τα μπουνίδια τώρα, λέει, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Εμείς μαθημένοι είμαστε. Επίσης, να παραδεχτείς ότι τελικά δεν προέδρευσε ο Μποροβίλος. Σωστό. Σωστό. Εκεί είναι η μαγιά. Όχι να πάει πλακώσει το γέρο. Ο γέρος εκεί το πνεύμα. Καταρχήν ήταν σνόπ γιατί. 1-0 νίκησε η Βόλσμπουργκ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ τον Γιάννη. Γιατί το βλέπω τώρα σε μανιτοσκόπηση. Λοιπόν, η μαγιά ήταν ότι δεν προέδρευσε ο Μποροβίλος. Αυτή είναι η μαγιά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μαγιά. Ότι δεν προέδρευσε ο Μποροβίλος. Τώρα τον 82χρονο, τώρα τι να τον πλακώσεις. Σκοπός είναι να έρθει εκεί ο Μαρινάκης με τους φουσκωτούς, να έχει και εσύ τους δικούς και να γίνει εκεί το σκηνικό. Ο Μαρινάκης όμως έκανε το σνόμπ, να πούμε, έκανε την. Ναι, λίπο κάνω, ράν και έστειλε το γέρος. Του σνόμπαρε. Είναι σνόμπ να έρχεται ο γέρος εκεί. Εμείς μαθημένοι είμαστε. Επίσης, να παραδεχθείς ότι τελικά δεν μπορούσαμε. Ναι, όπως είπε στο μεσημέρι και ο γέρος, κάποτε ας το μαζέψουν και τα πισίδια του όταν λέει για χρόνια κάνει το τζάμπα μάγκα. Ναι, σκοπός είναι και αυτός να μην κάνει το όλο το μάγκα, γιατί θα βρεθεί ένας Παπαθανασάκης που μπορεί να μην σεβαστεί τα γερατιά του και να του δώσει και ένα μπουκετίδι. Και από ό,τι ξέρω, ο Παπαθανασάκης, και τον είδα και από κοντά, είναι κτίνος, να πούμε. Δεν είναι δηλαδή να πλακωθείς μαζί του. Γιάννη είναι πολύ δυνατός. Δεν είναι ψηλός, αλλά είναι σαν και στους παλιούς τους γκαρασιέριδες, να πούμε. Με τα χοντρά τα χέρια εκεί κάτω από τα αμάξι που με τα κατσαβίδια κάνα ράνα κτλ. Μιλάμε. Ναι, είναι κτηνάκι. Είναι κτηνάκι. Δηλαδή ο κόκκινος πρέπει να τρέμει, γιατί κάνει κάτι μαγκές ο κόκκινος. Άμα τον πιαστούν ο κόκκινος με τον Παπαθανασάκη, θα του κάτσει κάτι μπουνιές ο Παπαθανασάκης στον κόκκινο, τον κάνει μαύρο. Εντάξει, καλά ξηγήθηκε. Αλλά επειδή είναι ο άλλος γέρος, να πούμε. Έλα με το γέρο τώρα και τα λοιπά. Τώρα θα μου δεις, αν του δίνει κανένα μπουνίδι, όλοι θα γερόμασταν. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι για να βαράσει κανένα γέρο και έφερα και το δικό μου το παράδειγμα. Πάντως είναι κτηνάκι ο Παπαθανασάκης, είναι πολύ δυνατός. Έτσι όπως τον έκοψα 2-3 φορές που τον είδα τελευταία φορά στην Τούμπα. Κάθε λαός έχει τους ηγέτες που τους αξίζει, δεν λένε. Γάβρος από Τούμπα και Μαλάτος. Μαλάτος. Καράπαπας και Θεοδωρίδης. Καλό βράδυ. Ραπτόπουλε, από ό,τι φάνηκε σήμερα, ο Ιβάν και ο Μελισανίδης πρέπει να υπολογίζουν τον Καναδό και όχι τον ύπουλο Αλαφούζο που περιμένει να ευνοηθεί πάλι στα play-off. Καλά, ο Αλαφούζος ψάχνουμε να βρούμε αντάχει με τον Μπογδάνο τώρα. Αλλά ο Μπογδάνος βγήκε σε κουτσοπολίστικη εφημερίδα και είπε: δεν τάχω με τον Αλαφούζο. Άρα λοιπόν, εμείς κοιτάμε στα γκόζι περιοδικά αν τάχει ο Μπογδάνος με τον Αλαφούζο. Τώρα για μπουνίδια και τέτοια δεν είναι ο Αλαφούζος. Έτσι, πολύ έτσι βουτυράτο τον βλέπω. Τώρα οι άλλοι είναι πιο μάχημοι, να πούμε. 9-29. Ραπτό, θυμάσαι που ο Κόκκινος είχε πει ότι ο Ηρακλής πήρε την πόλη μέσα από το κύπελο και ότι η κοιλιά σας κάνει εκπομπή. Πραγματικά, πού το βρήκες αυτό, το χαρακτηρίζει. Φίλε, είναι το κόνσεπτ. 7-30. Καλησπέρα, Ραπ, και τα παστίλια το διαβάσαμε. Ραπτό, που λέει, άκουσες τον Βίκτορα πριν λίγο στην Έρα Σπορ. Αυτές οι συμμαχίες δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Και είπε επίσης, επειδή τα κουκιά δεν βγαίνουν, γι' αυτό κάνουν φασαρία. Πάω ΚΑΕ και Παναθηναϊκός. Ναι, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Ακόμα και με τρεις μαζί τα κουκιά δεν βγαίνουν. Και οι τρεις μαζί. Ναι, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ναι, έχει δίκιο ο Βίκτορας. Ο Βίκτορας είναι της πιάτσας αλάνη, να πούμε. Και τα γράμματα τα ξέρει καλά, γιατί δεν είναι τυχαίος. Οπωσδήποτε ο Βίκτορας δεν είναι τυχαίος στον χώρο του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340, μία η ώρα δεν έχουμε, Γιάννη, διάλειμμα. Μέχρι τη μία όμως, αν μας πιάσει καμιά λιγούρα, ο καλύτερος γιατρός είναι η πιτσαρία Transitionale Italiana. Αυθεντική ιταλική πίτσα με φρέσκα υλικά. Δοκιμάστε την, κάντε ένα τηλέφωνο για μια δοκιμή. Εμένα τηλέφωνο στο 504004 με 2310 μπροστά και θα πάθετε πλάκα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε νωρίς τις γραμμές σήμερα, γιατί πραγματικά υπάρχει μια τάση στο κοινό να έχει μια έτσι αντίθετη άποψη ένας με τον άλλον, διότι
Οι μεν Ηρακλειδείς λένε βαράμε γροθιά στο μαχαίρι, ή μεν μάγκα στο μεγαλομέτο κόσμο και παίρνουμε πνοή. Ο Καμόρα προηγουμένως λέει δεν ξέρετε πού πάτε για να τα βάλετε. Και οι παοξίδες λένε μπράβο τον Ιβάν που πήγε, μίλησε κτλ. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτά είναι της πλάκας και ότι η ουσία θα φανεί τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες και το επόμενο καλοκαίρι που θα γίνουν τα μαγειρέματα σχετικά με το ποιος θα πάρει την ΕΠΟ. 2-31-0-90-90-90, 2-31-0-98-80-90 και 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Για πάμε σε ένα φίλο που ανυπομονεί να μας πει μια καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα καλημέρα, ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι φίλε, Φορτσάτος, ναι. Α, πρώτος κιόλας. Ναι. Πάνε και τους έκλεισε από τον Κορινό. Τι έγινε, ρε φίλε, για πες μας. Λοιπόν, πώς θα είναι στα γράμματα. Κωστή. Ναι. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, ας πούμε, ποδοσφαιρικά. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Ποιοι είναι επικίνδυνοι? Αυτοί, ας πούμε, που έχουν σχέση με τον ποδόσφαιρο, ας πούμε, από τη μεριά του Ολυμπιακού. Ναι. Δηλαδή, τους ίδιους, δηλαδή άμα έβλεπες, ας πούμε, δεν ξέρω αν πήγες στα site. Ναι, για πες. Τι κάνανε? Το εφάκι, ας πούμε, αυτό ξέρεις ότι εγώ πηδάω. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ναι, ναι. Πες πώς το λαμβάνεις. Μετά, ναι. Άκου εδώ, μετά και το φωτιά που έβαλανε το αυτοκίνητο της μάνας του Κύρκου. Ο Κύρκος και ο Γκάγκη με συντέσεις δεν είχε. Βάλανε φωτιά το παλιό αυτοκίνητο της μάνας του. Ναι. Έχει χωτρένει πάρα πολύ το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή. Γιατί μέκα, πούμε, ξέρεις, μετά το παιχνίδι. Όπως... Ναι, ναι, ναι. Και όπως είμαι τον ζωγράφο, ότι τεμέκ που έφαγε ξύλο, ας πούμε. Ναι. Εδώ μιλάμε, έχουν να κάνουμε όχι μόνο με αφία. Οι άνθρωποι είναι γκάγκστερ, είναι. Αυτό τι σε στεναχωρίζει? Κοίταξε, εμένα με συναγωγή γιατί, ας πούμε, επειδή αγαπάω το ποδόσφαιρο. Έλα ρε τώρα, αγαπάς το ποδόσφαιρο. Α, εξής, την ΑΕΚ αγαπάς. Ποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο? Την ομάδα το αγαπάει ο καθένας. Μπορεί να βγει κανένας να πει ότι εγώ αγαπάω το ποδόσφαιρο. Την ομάδα το αγαπάει ο καθένας. Εντάξει, τι θα σου πει αυτό δηλαδή? Πώς το πες? Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα, ας πούμε, που λες εσύ δηλαδή? Γιατί το πας παντικά, δηλαδή. Εσύ πώς το πας δηλαδή? Εσύ δεν μου λες, εσείς πραγματικά έχει δώσει σαλόνι και θέλετε, ας πούμε, το ποδόσφαιρο να εξηγηθεί? Όχι. Δεν θέλετε να εξηγηθεί, ας πούμε. Κανένας δεν θέλει. Τι θέλετε δηλαδή? Να μπαίνει ο ΠΑΟΚ να παίρνει τρία μπέναντι. Όχι, εσείς θέλετε να έχετε εκπομπές, άκου να σου πω τώρα. Εσείς θέλετε να έχετε εκπομπές. Να βγαίνει ο καθυπεθαμένος. Ένας. Ποιοι είναι εσείς? Εσείς είστε οι οργανωμένοι οπαδοί. Ναι, είσαι δημοσιογράφος της Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ας πούμε, της Μακεδονίας. Είναι οι δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Βέβαια. Για ποιο λόγο λες? Αφιβάλλεις. Όταν βγαίνεις, ας πούμε, ξεκάθαρα και λες, ξέρεις, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να γίνει το ποδόσφαιρο, ας πούμε, να εξηγεί. Τι είσαι δηλαδή, ας πούμε? Άρα και δεν σε ενδιαφέρει, ας πούμε. Εγώ και σου λέω, πρόσεχε, γιατί ξέρεις, θα φτάσει στο σημείο να μιλάτε μόνοι σας στα ραδιόφωνα. Σταμάτα με τα σίγμα, με έχεις τρελάνει τα αυτιά, ρε. Περίμενε. Κάτσε. Εσύ θες να εξηγιαθεί το ποδόσφαιρο ή να πάρει ΑΕΚ τα πρώτα εγώ θέλω, ναι. Εγώ θέλω, αγαπητέ φίλε μου, ναι, για πες μας. Λοιπόν, ναι. Είδες και χθες, ας πούμε, τι έγινε χθες στην Τρίπολη. Σφαγή. Πενατάρα, ας πούμε, του σέρνει από το λαιμό 3 μέτρα και τίποτα διατής. Ναι. Εγώ θέλω, ας πούμε, αυτό που γίνεται μέσα στο παιχνίδι, ναι, να του φέρει διατής. Ναι. Α, δεν θες να πάρεις δηλαδή την ΕΠΟ εσύ και να βαράνε τα ταγούλια για σένα? Γιατί πότε είχε η ΑΕΚ την ΕΠΟ, ρε φίλε? Λέω, δεν θες να την έχεις, να πάρεις κανένα πρωτάθλημα. Όχι, πότε είχε ΑΕΚ την ΕΠΟ, γιατί ακούω και αυτή την παπαριά σου στην Ελλάδα της Θεσσαλονίκης δηλαδή. Ναι, ΑΕΚ... Όταν ο Μεσαιρίστη είχε την ΑΕΚ, ναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ έπαιζε, ναι, το καλύτερο ποδόσφαιρο. Όντως, όντως. Λοιπόν, η ΑΕΚ έπαιζε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν το έπαιρνε από τον Νοέμβριο με τις 40 βαθμούς, ναι, και 25. Ναι. Δεν πα αφήνει κανένα μέρα να αφήσει το όλη τη εκεί πέρα. Και τα τρία ραδιόφωνα εκεί πέρα. Ναι, παιδί μου, πες μου εσύ. Και ασχολείται με το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι 25 χρόνια. Λοιπόν, 25 χρόνια ο Ολυμπιακός που βιάζει όλη την ποδοσφαιρική κοινωνία, σου. 20 μας βιάζει. 20. Αυτό, ας πούμε. Αυτό λέμε, πρέπει να έρθει κάποιος άλλος να βιάζει. Ας, πάλι εσύ εκεί πέρα. Το τυρί κουμπάρεσαι δηλαδή. Πώς το πες? Το τυρί κουμπάρεσαι πάλι. Εσύ εκεί πέρα δηλαδή το δικό σου. Τι σιπι τσιπι, δεν σε καταλαβαίνω, ρε. Πες τα πιο άλλα. Τι να καταλάβεις, μαλάκα, τι να καταλάβεις. Τώρα γιατί παρεκκρέμεσαι, ρε φίλε. Με τι μίλα πιο αργά και σιου, δεν σε καταλαβαίνω. Τι εκνευρίζεσαι, καράβλαχε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Να σε πάρει ευχή. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Παρεκράπηκε ο φίλος και με χάλασε την αυτή. Εγώ δεν βρίζω στο ράδιο πλέον, να ξέρετε. Έξω μόνο. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Ακούγομαι? Ναι. Γάβρος από Ερυθρόλευκη και Τούμπα. Έλα. Τι γίνεται? Για πες πώς την είδες την... Λοιπόν, όποιος είναι μεγάλη ομάδα ασχολούνται με το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας του και κοιτάει τι θα κάνει. Ναι. Όσοι είναι, όσους είναι μεγάλες ομάδες. Ένιωσε σήμερα να βάλεσαι
Ένιωσες τον φόβο, ένιωσες την αναπνοή των αντιπάλων σου. Κανέναν φόβο Κώστη δεν ένιωσα, γιατί, ναι, γιατί είπα. Εγώ ούτε το Μαρινάκι τον έχω κολλήσει τίποτα, αλλά πιστεύω, αν και εγώ έχω να σου πω μια αισιοδοξία που έχει έρθει στην ΑΕΚ ένας Μελισανίδης και στον ΠΑΟΚ ένας Σαββίδης. Ποιον υπολογίζει δηλαδή του χρόνου, δεν θα υπολογίζει το βράδυ όταν κοιμάσαι το Μελισανίδη? Άντε το Σαββίδη, το δικό μας, επάνω δεν τον έχει σε υπόλοιψη, ας πούμε. Δεν τον φοβάσαι. Ναι. Πιο ισχυρό σίγουρα είναι ο Μελισανίδης, πέρα από άποψη χρημάτων που βάζει μέσα από τον άλλο, αλλά ότι έχει μια πιο πολύ ποδοσφαιρική λογική σχέση με τον Ρώσο, κατάλαβες. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό τον Ολυμπιακό το συμφέρει, γιατί άμα κοιτάξεις και τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι ομάδες, οι μεγάλες της Ελλάδος, είτε αυτές είναι ο ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, είναι ισχυρές, τότε και ο Ολυμπιακός, θέλοντας και εμείς, θα είναι και αυτός ισχυρός όσον αφορά σε επίπεδο budget, έτσι, ναι, και παιχτών. Όταν μόνο ο Ολυμπιακός είναι ισχυρός και όλοι οι άλλοι έχουν προβλήματα οικονομικά, διοικητικά και ό,τι άλλο συνεπάγεται, και ο Ολυμπιακός δεν πάει καλά. Ναι. Οπότε δηλαδή τι θέλω να πω εγώ, ότι εγώ σαν Ολυμπιακός δεν είμαι σαν αυτούς που θέλουν να καταστραφεί η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Εγώ βλέπω με καλό μάτι τις κινήσεις, ότι και ο Σαββίδης ασχολείται και ακόμα περισσότερο μέλη θέλει να τις αμαθέλεις. Εγώ είμαι αυτής της απόψεως. Μάλιστα. Αλλά λες ότι εγώ αυτό που είδα σήμερα δεν τρελαίνομαι κιόλας, δεν με φοβίζει, δεν με τρομάζει, να πούμε. Όχι, δεν με φοβίζει, γιατί κοίταξε ο Ολυμπιακός, ακόμα και ο Μαρινάκης να φύγει, ναι, έχει ένα τέτοιο πρεστίζιο όνομα, θέλεις, που άμα φύγει ο Μαρινάκης σε ένα... Εσκαβάτζα δηλαδή, δεν... Θα βρεθεί, ναι, θα βρεθεί άλλος μεγάλος πενερής στον Ολυμπιακό. Ναι, λες. Οπότε δεν φοβάμαι, ναι, τέτοιο πράγμα, κατάλαβες. Ναι. Και φυσικά ο Μαρινάκης σαν παράγοντας είναι πολύ ισχυρός, έτσι. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, το μάτς της Κυριακής πώς το βλέπεις? Ποιο μάτς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Ναι, 4 με 6 γκολ. Πολύ πράγμα θα πέσει, βλέπω. Ποιο βλέπεις θα επικρατήσει το παιχνίδι? Κοίταξε, ότι θα φας γκολ, θα φας γκολ. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπερ Καλτσάς, Βλαχοδήμος, Βαγιαφάνες, δεν είναι κακή τετράδα. Δηλαδή, ναι, Βαγιαφάνες δεκάρι, Μπερκ κορυφή, Καλτσάς, αν υπήρχε και ο άλλος, ο Μπουμάλ, θα ήταν πολύ καλή η ομάδα. Πολύ καλή τετράδα και με αλλαγές και με τέτοια. Θα είχαν πρόβλημα. Θα είχαν πρόβλημα στον κόφτη. Δηλαδή με τον Ζέκα Χαμάλι, έναν ακόμα καλό θέλουν εκεί. Εντάξει. Και δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός κακή ομάδα. Ναι, προπονητή δεν έχει. Αν είσαι ένα προπονητή του Ολυμπιακού, θα ξεκινούσε το Φουστέρ μέσα. Κοίταξε να δεις. Επειδή είναι βασμένος τώρα τελευταία. Ο Φουστέρ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μια ποδοσφαιρική κουλτούρα, μια ποδοσφαιρική παιδεία. Ναι. Και μια ποδοσφαιρική ωριμότητα, στρατηγική ωριμότητα στο παιχνίδι μέσα. Ο Φουστέρ ύπουλα πηγαίνει και κλείνει προς τα μέσα και γίνεται τέταρτος χαφ. Ναι, σωστά. Και κάπου επειδή έχει τα πατήματα της γάτας, ξέρει εύκολα, πολύ εύκολα να ξεμαρκαρίζεται, πάρα πολύ εύκολα να ξεμαρκαρίζεται, και βρίσκεται πολλές φορές μπροστά από τη φάση χωρίς να είναι ιδιαίτερα γρήγορος. Ναι. Έτσι στην Τούμπα πήρε το κέντρο Ολυμπιακός, με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε κόφτη στην εντεκάδα του, και γιατί ο Φουστέρ γινόταν κατά συνθήκη τέταρτος χαφ. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω ποιοι έρχονται πίσω, αν έρχονται οι σεμπάδες, δεν το έχω παρακολουθήσει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αλλά ο Φουστέρ, ακόμα και δεκάρι στον Ολυμπιακό, με τόσο πεσμένο φορτούνι, γιατί να μην τον δούμε πίσω από τον Φορ. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Τις τελευταίες μέρες να πω ότι κυκλοφορεί έντονη φημολογία ότι ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι θα αλλάξει προπονητή. Γιατί εντάξει, θέλοντας και μη, μπορούσε να πάει και παρακάτω μέσω με λίγη τύχη άμα θέλει. Ο Ολυμπιακός πρέπει να επιμείνει σε έναν προπονητή ο οποίος... Δεν κάνει ο Σίλβα, δεν θέλεις κάτι άλλο. Ότι θα είναι λάθος σωστή κίνηση αυτή. Ανάλογα τι θα φέρεις μετά. Άμα να πάρει τον Κοσέισαο και να διώξει τον άλλο, τι θα τον κάνεις? Όχι, τον κρατάς. Καταλαβες. Κατάλαβα. Άντε πάει. Αυτά καλά. Τι θα τον κάνεις δηλαδή? Αφέρεις τον Κοσέισαο και αφάσεις τον Σίλβα. Έλα φίλε, ναι. Έλα ρε εσύ. Έλα φίλε. Χρήστος από Γιάννα, Παναθηναϊκός. Γεια σου ρε Χριστάρα, τι κάνεις? Καλά, παιδί μου. Καλά, για λέγε. Δεν είδα Παναθηναϊκό της Ουράλης, γιατί είχα δουλέψει λίγο έτσι με τις φιλοσοφίες φυσικές μου και τα λοιπά. Τον είδα εγώ. Είδα κάποια highlights. Ναι. Συμφωνείς
ότι ο Παναθηναϊκός που είδα εγώ αποσπασματικά και εσύ τον είδες ολόκληρο είναι, θύμισε πολύ Παναθηναϊκός Ζεσουάλντο Φερέιρα 2012 μέσα στην Τούμπα το 1-3. Όχι, γιατί εκείνος ο Παναθηναϊκός είχε το λέτο σέντερφορ, έπαιξε χωρίς σέντερφορ, έκανε μια φοβερή κατοχή μπάλας, ένα εκπληκτικό pressing και είχε φοβερές εκτελέσεις, πλευροκοπήσεις με την μπάλα χαμηλά. Με 4-6-0. Με 4-6-0, okay. Ναι, πες το και έτσι. Πες το ναι. Και έτσι. Ναι. Συμφωνείς ότι θα μπορούσε να το παίξει έτσι μέσα στο Γαύρο. Ναι. Να σου πω τι βλέπω εγώ. Ο Λέτο δεν είναι μεγάλος πολύ σε ηλικία, αλλά δεν έχει τη φρεσκάδα που είχε όταν τον θυμόμουν εγώ. Άρα, ο Λέτο μπορεί να παίξει πολύ κοντά στον Μπέρκ και όχι σαν εξτρέμ. Είτε σε 3-5-2 είτε σε 4-4-2. Ωραία. Mm-hmm. Δεν έχεις για να μαρκάρει και τα λοιπά. Νομίζω ότι ο Λέτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 25 λεπτά ρίσκου του Παναθηναϊκού. Δηλαδή να μπει κοντά στον Μπέρκ, να έχει τους πλαϊνούς, ξέρω εγώ και τα λοιπά, τον Γκαλτσά και τον Βλαχοδήμο ή τον Βιγιαφάνες. Ναι, Καλτσά δεξιά. Καλτσά δεξιά και τα λοιπά. Να έχει δύο κόφτες και να παίξει σε ρίσκο, τον Ζέκα σίγουρα ο ένας. Σε ρίσκο, ξέρω εγώ, χάνεις ένα 0 και θες να το γυρίσεις. Δεν είναι για να παίζει και σε υψηλό επίπεδο και σε υψηλό ρυθμό στην πλευρά. Όπως έπαιζε τότε, δηλαδή Σαλπιγκίδης δεξιά, αν θυμάμαι καλά, Λέτο αριστερά και πώς το λένε το μαύρο που έπαιζε center for εκεί με τη φουστανέλα που ήταν, ο Σισε. Δεν είναι για τέτοιες διαδρομές. Θα τον χάσεις δηλαδή. Δηλαδή πρέπει να τον εκμεταλλευτείς και σε. Τώρα τι να πετάξεις όμως έξω τον Μπέρκ. Μισό λεπτό τώρα. Να πετάξεις έξω τον Μπέρκ. Και να βάλεις το Λέτο center for στο Καραϊσκάκι. Και αυτό δεν, άμα χάσεις θα πούνε τι είναι αυτά και τα λοιπά. Δεν γίνεται κι αυτό. Να σου πω πώς θα το έκανα. Πώς θα το έκανες. 4-2-3-1. Με τι. Να το ξεκινήσω από πίσω. Μέσω δεξιά. Πράγματι αναγκαστικά αριστερά. Αν και θα ήθελα κάτι καλύτερο. Τελάντερ με τον Μολέδο. Αμυντικά χαφ τον Ζέκα μαζί με τον Λαγός. Χειρίστη περίπτωση. Αυτή η δυο, ναι, ναι. Ναι, δεν έχω και κάτι άλλο καλύτερο. Δύο εξάρια δηλαδή, δύο εξάρια. Ναι, δύο εξάρια, αναμφίβολα. Ναι. Δεξιά, Διαφάνες, γιατί μου αρέσει η σέντρα του. Και αριστερά, Βλαχοδήμο. Δεκάρι ελεύθερο ρόλο το Λέτο να μην μαρκάρει ποτέ. Και Μπέρκ μπροστά. Κοίταξε τώρα, ναι. Άμα βάλεις και το Λέτο τρίτο χάφ εκεί, ας πούμε έτσι, να μην μαρκάρει. Αυτοί κλείσε. Αυτοί εδώ θα πάρουν το κέντρο πάλι, γιατί θα έχουν Φορτούνι, ας πούμε, Μιλιβόγεβιτς, Κασάμι ή Καμπιάζο. Και άμα παίξει ο Φουστέρ, θα έρχεται και αυτός τέταρτος, θα σε πάρει το κέντρο. Θα σε πάρει το κέντρο. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Σήμερα αποστηλητεύεται, λιδωρείται και χλεβάζεται ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Από ποιον? Μεγαλομέτοχος. Από ποιον? Ο θεσμός του. Ο θεσμός. Ναι. Ο επιχειρηματίας, ο Πόντιος, ο πρόσφυγας. Εσύ περί άλλων τη βάζεις, έτσι. Γαργάρα, τίποτα δεν λες. Τι πρέπει να κάνω. Να προστατέψω. Για τις ανακοινώσεις που βγάζει στην Γκραν Κάσα, ούτε εσύ ούτε ο κύριος Πασχάλης με το ψευδόνυμο Καμόρα. Τι ανακοινώσεις, συγγνώμη, συγκεκριμένα πες μου. Όταν λες ανακοινώσεις, τι εννοείς δηλαδή. Ότι δεν θες να πάρει εσύ τίποτα να λιδωρείται ένας άνθρωπος επιχειρηματίας που βάζει λεφτά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη Μακεδονία, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Άσε τον ΠΑΟΚ, δεν το γουστάρεις. Όπως και ο πατέρας σου δεν το γούσταρε, γι' αυτό το διώξανε. Λοιπόν. Ποιος τον έδιωξε? Εσύ, Γαργάρα, έτσι. Δεν ξέρω. Ποιος τον έδιωξε? Ο ΠΑΟΚ τον έδιωξε, τον πατέρα σου. Όχι, αυτός έφυγε, δεν τον έδιωξε κανένας. Όχι, να μας πεις εσύ, το Φοριαμό του Μουσελεμίδη, τι έγινε. Να μας πεις εσύ τίποτα. Του Μουσελεμίδη ποιο? Ξέρω εγώ. Σήμερα τα κάνετε Γαργάρα, έτσι, τον Παπούλη. Το λυπάσαι τον Παπούλη. Μήπως είσαι και εσύ στο payroll εκεί? Πόσα λεφτά πήρες για να κάνεις το τηλέφωνο? Εγώ να κάνω τηλέφωνο, εσείς πόσα λεφτά παίρνετε για να βρίζετε όλη μέρα τον ΠΑΟΚ? Άστον. Ποιος βρίζει τον ΠΑΟΚ? Εγώ άμα ήμουν στον ΠΑΟΚ, θα τους είχα ξεσκίσει όλους.
Ξέρεις τι θα μας... Εσύ το... εσύ το μόνο, εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να... ούτε την κοιλότητα της γυναίκας σου δεν μπορεί να ξεσκίσεις. Λουμπίνα, άκου. Ούτε την κοιλότητα της γυναίκας σου δεν μπορεί να ξεσκίσεις. Που κατάλαβες. Τα τριαντάρια που σου δίνουνε για να βγαίνεις, δυστυχώς, ναι, ναι. Στον Καμόνα βγήκε αυτός. Πολύ μαγκιά φορτωμένος είσαι, φίλε. Πολύ μαγκιά φορτωμένος. Επόμενη γραμμή, ναι. Πάμε, καλημέρα. Τι θες να κάνουμε, ρε φίλε. Τι θες να κάνουμε. Να ζητάμε χαρζιλίκι από τον αυτόν και να το γλύφουμε. Όχι, φίλε. Όπως έστρωσε ο καθένας θα κοιμηθεί. Να πάρει την ΕΠΟ μόνος του και να κάνει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Και να πας εσύ να πάρεις μεροκάματο και να βάλεις τη γυναίκα στο Μακεδονία Πάλας, όπως κάνετε οι περισσότεροι. Καθαρίστρια. Επόμενη γραμμή. Άιτε, βρε. Έλα, Κώστα, καλησπέρα. Μαγκίτσες τώρα. Πέρα κάνουμε τους Μακεδονομάχους εδώ πέρα και τα παίρνουμε από πίσω μετά. Όχι. Μακεδονομακηλίκη και οπαδηλίκη σε άλλες εκπομπές. Όχι στη δική μου. Μακεδονομακηλίκη και χαρτζηλίκα μετά από κάτω. Όχι, φίλε. Σε άλλες εκπομπές. Πάνε σε κανένα στραβοστόμι. Όχι σε μένα. Εγώ παδός του ΠΑΟΚ δεν είμαι. Και καμιάς ελληνικής ομάδος. Τέτοια, πώς τα λένε, τέτοια θέματα τα έχω ξεπεράσει. Τα οπαδηλίκια σας. Πάμε επόμενη γραμμή. Άιντε, μπράβο. Καλημέρα. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. ΑΕΚΤΖΙΣ από Αθήνα. Καλώς τον ΑΕΚΤΖΙ. Έλα, γόρι μου. Κοίταξε να δεις ότι έχεις μια συμπάθεια στην ΑΕΚ, έχεις όμως. Το έχεις πει πολλές φορές. Τα ντερά μου δεν συμπάθω. Δεν συμπαθώ τίποτα. Και απαγορεύεται όταν πιάνεις μικρόφωνο να συμπαθείς ή να αντιπαθείς. Άντε, μπράβο. Πάμε. Εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, πάντως, Κωστή, με όλα αυτά που γίνανε σήμερα, χθες βασικά, έτσι, με όλα αυτά που γίνανε, μόνο ο Μελισανίδης κατέθεσε κάποιες προτάσεις. Ποιος θα καταθέσει, ρε, προτάσεις. Δεν το πήρατε χαμπάρι ότι μόνο ο Μελισανίδης μπορεί να ρίξει τη χούντα του Ολυμπιακού και χρησιμοποιεί τον Αλαφούζο και τον Σαββίδη. Εγώ είμαι ρε φίλε άλλης άποψης και την καταθέτω. Δεν μ' αρέσουν εμένα οι συμμαχίες. Όπως δεν αρέσουν τη θύρα 4. Δεν τη θέλει τη συμμαχία, ρε. Άμα είσαι μάγκας, χτύπα τον μόνος σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε μαζί τρεις να πάρουμε την ΕΠΟ. Από το 1959, ποιος πήρε μόνος του την ΕΠΟ, ρε. Ποιος την πήρε μόνος του την ΕΠΟ. Ποιος την πήρε, συγγνώμη, με παρέα την ΕΠΟ. Απλά αυτό που θέλω να καταφέρω. Την πήρε ο Νταϊφάς μόνος του την ΕΠΟ. Την πήρε ο Βαρδινογιάννης, συγγνώμη, με παρέα την ΕΠΟ. Την πήρε ο Κόκαλης με παρέα την ΕΠΟ. Την πήρε πριν το Βαρδινογιάννη, ο Ματζαβελάκης την ΕΠΟ με παρέα. Την πήρε ο Κόκαλης με παρέα. Την πήρε ο Μαρινάκης με παρέα. Και θα την πάρουν με παρέα ο Σαββίδης με τους άλλους. Το χρησιμοποιούν το Σαββίδη να πάρουν πάλι στην Αθήνα να πάρει την ΕΠΟ. Να είναι μάγκας. Να βγάλει αυτούς τους περιτριγύρω του και τα λοιπά, τους γκαγκάτσιδες και τους άλλους, να πάρει τις ενώσεις. 50 εκατομμύρια του φάγαν και αν του φάνε άλλα τρία τι θα γίνει δηλαδή. Πόσα θέλει να τις αγοράσει τις ενώσεις. Πόσα θέλει. 5 εκατομμύρια αυτό που 5, δε, λοιπόν, ο Άρνεσεν του φάγε 10. Ναι. 10 τον πέταξε ο Άρνεσεν. Και 1,5 που πήρε 11,5. Τι να τον πάρεις. Πάρτη να την ΕΠΟ. Αυτό που ξέρω. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα, τσιατσιλίκια και τα λοιπά και φιλίες. Πάρτη να, άμα είσαι μάγκας. Και εσύ Μελισανίδη. Αν είσαι μάγκας, πάρτη εσύ. Να αλλάξει χούντα. Πάντως ποδόσφαιρο. Εξηγιαρμένο δεν θα δούμε. Εντάξει, δεν πάει άλλο ρε Κώστα όμως. Εντάξει, 20 χρόνια παραπάει. Πάρτε την ρε φίλε. Πάρτε την. Τι κλαίτε εδώ πέρα. Κλαίει ο Παοξής. Μια τελειδωρή και τα λοιπά. Τι το λιδωρεί. Τι το λιδωρεί. Ο παδός του Ολυμπιακού λιδωρεί το Σαββίδη. Ο παδός του ΠΑΟΚ λιδωρεί το Μαρινάκι. Και εγώ τι είμαι, γκόμενά σας είμαι εγώ. Okay. Εγώ φίλε, μακριά από μένα. Δεν λιδωρώ κανέναν και δεν γλύφω κανέναν. Πάμε παρακάτω, λέγε. Όπως σου έχω πει, έτσι έχουμε ξαναμιλήσει, ότι όταν θες να πιάσεις μία αμύγα, πιο εύκολα την πιάσεις με το μέλι παρά με τη σκοτώστρα. Α, μπράβο. Λοιπόν, ξέρω, μίλησαν, είναι γάτα. Ο άνθρωπος ξέρει και μπάλα ξέρει και ήταν παλιά μες στα πράγματα. Και όταν έχεις τον ΟΠΑΠ, έτσι μπορείς να λέξεις και το ποδόσφαιρο. Εμένα με ενοχλεί. Το πήρα χαμπάρι οι παοξίδες στην Κομωτινή. Τώρα αυτό το ταγάρι που βγήκε προηγουμένως δεν το πήρε χαμπάρι. Βγαίνουν οι παοξίδες στην Κομωτινή με πανό. Και λένε, εμείς δεν γουστάρουμε ρε συμμαχίες. Θες να πάμε μόνοι μας να το δίνουμε. Πάμε. Με τον άλλον, ο άλλος είναι εχθρός. Λυκοφιλία είναι. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή τόσο μικρός είναι ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να πάει μόνος του. Παρέα θέλει. Η ΑΕΚ είναι τόσο μικρή. Η ΑΕΚ χρησιμοποιεί τους άλλους δύο. Προς όφελός της. Δεν το καταλαβαίνετε. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνει κανένας αυτό. Τέλος πάντων, όταν θα γίνει, τότε θα το καταλάβουμε όλοι μας. Λοιπόν, αλλά βέβαια,
Αλλιώς είναι όταν είναι τρεις ομάδες και αλλιώς όταν είναι δύο ομάδες. Δηλαδή όταν είναι μία ομάδα και μία άλλη ομάδα μπορείς εύκολα να την κοροϊδέψεις. Αν υπάρχουν άλλες δύο ομάδες είναι πιο δύσκολο, έτσι, να κοροϊδέψεις και να κάνεις κάποια, κατάλαβες, πονηριά. Πάντως εγώ αυτό που κατάλαβα και διαβάζω ότι μόνο ο Μελισανίδης κατέθεσε κάποιες προτάσεις, όπως μια πρόταση είναι, αν θυμάμαι καλά, ότι ο πρωταθλητής που θα βγαίνει στο Champions League θα δίνει το 40% στους μικρούς, που δεν νομίζω να δεχτεί κανένας, έτσι. Όπως επίσης έχει πει να είναι μια αντιπροσωπεία ομάδων από ένα άτομο από τις τέσσερις ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟ. Αυτό του Μελισανίδη πολύ κομμουνιστικό ήταν, φίλε. Ο ισχυρός που θα πάρει τα πολλά λεφτά για το καλό του ποδοσφαίρου να δώσει τα μισά στους φτωχούς. Εντάξει, ρε, Κώστα, δεν άκουσα. Αυτά δηλαδή ούτε ο Χριστός στη Ναζαρέτ δεν τα είπε. Ναι, εντάξει, καλά, ναι. Δεν διαφωνώ, αλλά δεν υπήρχε κάποια άλλη πρόταση πέρα που βριζόντουσαν εκεί πέρα μέσα. Βέβαια. Λοιπόν, ή κάποιες προτάσεις, έτσι, και μια αντιπροσωπεία που είπε 6 ατόμων, οι 4 μεγάλες ομάδες και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και δύο ομάδες, δύο αντιπροσώπους, ας πούμε, από τις πιο μικρές ομάδες, έτσι, να πάνε στην ΕΠΟ, να πάνε στον Κοντονή και να μπουν, ας πούμε, αυτά τα 6 άτομα στην ΕΠΟ. Θέλω λίγο να μου σχολιάσεις με τον κύριο Παπαθανασάκη, να πούμε, αυτό που έγινε με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι έγινε. Ο κύριος Παπαθανασάκης πρότεινε. Κατάλαβε τι γίνεται, μήπως. Πρότεινε και έτεινε το χέρι του προς την ΑΕΚ και δεν ξέρω, δεν σχολιάστηκε μετά τίποτα από τον κόσμο του Ηρακλή, παρά μόνο είδαν τη μαγιά που έκανε στον Γέρο, ναι. Ο οποίος, ας πούμε, εντάξει, εγώ δεν είμαι τέτοιας, δεν είμαι τέτοιες φιλοσοφίες. Ναι. Τα λίγα που ξέρω, τα λίγα που γνωρίζω, έτσι, πάρ' το πως θες, λοιπόν... Μέσω καφενείου θες να το πεις, πάρ' το πως θες, ότι υπάρχει μια αλφα προστασία από τον Μελισανίδη. Γι' αυτό και ο πρόεδρος του Ηρακλή είπε αυτά που είπε, έτσι. Τυχαία δεν είναι. Αυτά, ρε Κώστα. Τα λέμε. Έγινε για χαρά. Ναι, δεν ξέρω, δεν το ξέρω το έργο. Αν πήγε προς τα Ινάεκο ο κύριος και πρότεινε συγκεκριμένα τον κύριο Μελισανίδη. Δεν ξέρω, ο κόκκινος όταν το ρώτησε, λέω τι έγινε. Ο δικός σου πάει με την ΑΕΚ, λέει θα το δούμε, γιατί είναι αυτόνομος, λέω, γι' αυτό δεν. Μην δεν πάει με τον Ολυμπιακό και πάει με την ΑΕΚ. Αυτός είπε θα είναι αυτόνομος. Μην πάει με τον άλλο, τον Βρωμιάρη που λένε. Φύγε, ναι. Καλημέρα, ναι. Άντε ρε φίλε. Ναι. Έλα, καλημέρα. Γεια σου, Ράφα. Γεια σου, φίλε. Τι κάνεις? Μάχη δίνω. Εσύ τι κάνεις? Και εγώ καλά. Μπράβο. Άκουσα πριν το προηγούμενο που μιλήσατε και δεν μ' άρεσε αυτό που... Εσύ είσαι δυνατός, καλός άνθρωπος. Δεν μ' άρεσε αυτό που έκανες. Τι έκανα? Κάτι είπε αυτός και τον έκοψες. Δεν τον έβρισα. Δεν είπα εγώ. Δεν τον έκοψα εγώ, ο ηχολήπτης μου τον έκοψε, γιατί είπε για χαντάκια. Δηλαδή προέτρεψε τους, ξέρω, να μας πετάξουν εμάς τα χαντάκια. Άμα θέλει να μας πετάξει το χαντάκι ο κύριος, να έρθει εδώ έξω μόνος του, να έρθει να με βρει, να δούμε ποιος θα πέσει το χαντάκι, εγώ ή αυτός. Όχι να λέει τέτοια, ναι. Εγώ δεν λέω θα σε στείλω στο χαντάκι τα λοιπά. Εγώ άμα θέλω να το στείλω στο χαντάκι, πάω και το ρίχνω. Αν είναι τόσο διευτός και τα λοιπά και θέλει χαντάκια, να έρθει εδώ, έχει πολλά χαντάκια εδώ πάνω, μόνος του να έρθει και εγώ να είμαι μόνος του. Να δούμε. Ποιος από τους δυο. Ποιος από τους δυο. Όχι. 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 Δεν είναι άντρικα αυτά που λέει ο κύριος. Α, ναι, αλλά άμα εγώ λέω άντρικα. Άμα θέλει να έρθει μόνος του ο κύριος Κωνσταντίνος. Αυτό σου λέω. Δεν είναι άντρικα. Ποιος από τους δυο θα πέσει το χαντάκι. Ποια χαντάκια και ποια. Αυτά δεν είναι πράγματα να τα πει στο αυτό. Αυτά είναι παιδικά. Όχι, φίλε. Όχι. Υπάρχει μία τάση. Δύο-τρεις οι χαρτζηλικάκηδες, αυτός ένας στην τηλεόραση που βγήκε και τα λοιπά, την παίρνουν την χαρτζηλίκα γιατί. Γιατί αυτό το ραδιόφωνο εδώ πέρα τους έχει πάρει τα σόβρακα. Και καλός ή κακός, με τις αδυναμίες του, με τα στραβά του, τους πήρε τα σόβρακα. Προσπαθήσανε μια, προσπαθήσανε δύο, προσπαθήσανε τρεις, δεν μπόρεσαν. Βρίζουν, κάνουν, ράνουν, πάλι δεν μπορούν. Τώρα μαθαίνω τους τραβάν στα δικαστήρια, κάτι προπονητές. Κάτι που τους βρίζαν και τα λοιπά, παρακαλάνε, όχι ρε παιδιά, μη τέτοια, τι παρακαλάνε. Γίνονται τέτοια, πέφτει κανένα χαρτζηλικάκι και τα λοιπά. Όχι, φίλε, άμα εδώ πέρα θες να βγεις να μιλήσεις ωραία, όμορφα, με επιχειρήματα, έτσι, να μας την πεις, τώρα να μας ρίξεις το χαντάκι. Έτσι, αυτό ήθελα να πω, ότι ο άνθρωπος λέει αυτά που λέει και θέλει
να πει αυτά που θέλει να πει. Όχι, όχι, όχι. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο κλασικός τύπος. Δεν με νοιάζει τι ομάδα είναι. Που στο καφενείο. Ούτε εμένα, δεν με νοιάζει. Που στο καφενείο. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, όχι, όχι. Που στο καφενείο είναι ο πρώτος υποψήφιος να φάει ξύλο. Αυτός. Ο πρώτος υποψήφιος. Δεν με νοιάζει ότι θέλει να κάνει αυτό στο καφενείο. Αυτό που πάει να κάνει και που το λέει έτσι στο αυτό δεν είναι σωστό. Δεν, διαφωνώ με αυτό που είπε. Δεν λέω εγώ ότι είναι αυτός ο άρχοντας ή μπορεί να μας βρει και να μας... Άστο τώρα, πολύ αξία τον έδωσες. Πάμε παρακατά, άστο τώρα. Αξία τον έδωσες. Αυτό είπε. Φιλιά, καλέ, για χαρά. Να σε καλά. Επόμενος κύριος. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, φίλε. Έχω μπροστά μου το διαρκείας 2-13-2-14. Ναι. Το αξίζει. Ναι. Έτσι. Βεβαίως. Με τα φιλαράκια μου και αυτά. Ναι. Βλέπω πάνω στο διαρκείας από τη μία όψη έχει ένα πρόσωπο σαν κοράκι είναι αυτό. Έχει παραποιηθεί για μένα δηλαδή το σύμβολο. Έτσι συμβολικά, έτσι. Του αετού ως Παοκτσής. Απ' την άλλη βλέπω ότι είναι αυτή την χρυσή που έχει προσταθεί ας πούμε γύρω γύρω από το λογότυπο του ΠΑΟΚ. Έτσι. Λοιπόν, λέμε, θυμάσαι τότε και εκεί στα Ντουζένια ξέρω εγώ κλπ. Γιατί ήρθε αυτός ο άνθρωπος, ο Σαββίδης. Συζητήσεις, κόντρα συζητήσεις, ρωσικά συμφέροντα, ιστορίες, καταστάσεις ξέρω εγώ κλπ. Γιατί... Όλα είναι αυτό που λες. Έτσι. Εσείς τα λέτε συνέχεια. Εγώ απορώ με τον κόσμο, ειδικά με αυτούς που φημώνουν ή δημιουργούν αντιπαλότητες και λένε ακρότητες κιόλας. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή απορώ και τους το είχα πει και από τότε. Έτσι, και έχω αηδιάσει πλέον και πραγματικά δεν πατάω στο γήπεδο. Δηλαδή, γιατί λέμε εξυγίαση του ποδοσφαίρου. Καταρχήν πρέπει να πας σε ένα χώρο. Μιλάμε για ένα προϊόν. Έτσι. Εγώ είμαι πελάτης αυτή τη στιγμή. Πήρα το γιο μου, ας πούμε. Μια τουαλέτα, ρε παιδιά, ανθρώπινη. Ο άνθρωπος τώρα, και, σήμερα, ναι. Και σήμερα ο άνθρωπος, ας πούμε, έτσι, με όλα αυτά που έγιναν, δήλωσε. Για τον κύριο Σαββίδη μιλάω, έτσι. Δεν του ασκώ κριτική κακοπροαίρετα. Ως πελάτης μιλάω, έτσι. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση και θέλω να δω, αγαπάω και το άθλημα. Φτιάξε λίγο το χώρο, ρε άνθρωπο, ανθρώπινα. Έτσι. Τώρα μιλάς σαν πελάτης τώρα, θέλεις να πάρει... Σαν πελάτης, σαν άνθρωπος μιλάω ρε Κώστα και εσύ είσαι ένας άνθρωπος τώρα στην Ελλάδα. Συνέχεια αναλωνόμαστε και μιλάμε τέτοια συζητήσεις να έχουμε τουλάχιστον ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Εσύ τώρα κοίταξε να δεις τώρα. Εσύ τώρα μιλάς τώρα στην Ουγκάντα τώρα. Θες ανθρώπινα, καταρχήν παίρνεις το παιδί σου στο γήπεδο. Πρέπει να προσελκύσει τον πελάτη, να στο πω έτσι, να βγάλει λεφτά, έτσι δεν είναι. Ναι. Γι' αυτό δεν κόπτονται και σκοτώνονται και λοιπά και όλο αυτό το θέατρο και όλο αυτό το θέατρο. Μην κουράζεσαι, θέλουν να βγάλουν λεφτά. Βγάζουν λεφτά αυτοί, έχουν τρόπο όλοι τους. Ναι, βγάζουν λεφτά. Μα και κάτω, είναι... άκουδο, που λέει ναι. Ο άλλος. Και κάτω βγάζουν λεφτά και πάνω βγάζουν λεφτά. Βρίσκουν τρόπο, αλλά. Ναι, ναι εντάξει. Δεν τους νοιάζει δηλαδή καθαρή τουαλέτα. Βγάζουν αυτή λεφτά από άλλα. Για χαρά. Φιλιά. Δεν χρειάζεται. Και κάτω και πάνω η ίδια ιστορία είναι. Ναι. Δύο. Δύο Χάλφορντ. Είναι το τραγούδι που ανοίξαμε. Δύο. Δηλαδή δύο στα γύφτηκα. Όχι. Δύο Χάλφορντ. Μα συγγνώμη. Ναι. Και ναι. Ωραίος. Ευχαριστώ Γιάννη μου. Ευχαριστώ Γιάννη μου. Επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα φίλε. Κώστα. Έλα φίλε. Έλα καλησπέρα. Καλώς τον. Πήρα τηλέφωνο για αυτόν εδώ που σου πήρε πριν κάνα 2-3 γραμμές ο Μπαοξή. Όχι Μπαοξής, αυτός είναι Μπαοξής. Φίλε, σε παραδέχομαι που κρατήθηκες. Εγώ θα έκανα την εκπομπή, θα πήγαινα να τον βρω να τον πλακώσω. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι είπε. Εντάξει φίλε, εγώ θα τον πλακώσω αν τον βρω, αλλά πού να τον βρω. Ναι, δηλαδή πραγματικά τρελάθηκα και πήρα τηλέφωνο. Μόνο γι' αυτό τίποτα. Έξω μας σε δει, δεν σε μιλάει όμως. Κάνει ντουμπέκα έξω. Στο δρόμο, ξέρω εγώ, δεν μιλάει. Αυτός είναι ο τύπος που θα βρίσει από πίσω και τα λοιπά. Είναι ο υποχθόνιος. Η μαγιά όμως η στραβοστομιά. Δεν είναι το βρίσιμο. Αυτό που είπε δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Είναι απίστευτο αυτό. Εδώ βγήκε πριν 4 χρόνια ένας τύπος και ευχήθηκε στο Δόνι να βγάλει καρκίνο. Δηλαδή ο άνθρωπος, πόσο παλιά άνθρωπος μπορεί να είναι. Καλά, πόσο κακόψιο. Στο στόμα του, πιάνει τον πατέρα στο στόμα. Είναι δυνατόν αυτό. Πού να τον πιάσει, άκου να δεις. Είναι δε, όχι. Το... Πραγματικά δηλαδή τρελάθηκα. Με πείραξε πάρα πολύ. Τι σε πήρε, έβγαλε κακία με. Έβγαλε κακία, ρε. Αυτούς ο πατέρας μου με ένα χέρι τους έδερνε. Αυτούς ο πατέρας μου με ένα χέρι τους έδερνε. Αυτούς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άσου μη σε φορτώνω κι άλλο.
Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για σήμερα. Ναι. Ο μόνος που έκανε ουσιαστικές προτάσεις ήταν ο Μελισσανίδης. Έγινε αποδεχτές από όλους. Είναι επειδή γνωρίζει καλά το ποδόσφαιρο. Ναι. Και ξέρει να κινείται και ξέρει να χτυπάει πάντα την κατάλληλη στιγμή. Έφτασε σημείο να σε διαβάσω κάτι που βλέπω μπροστά μου, ο Θεοδωρίδης ο Σάβας να λέει ότι ο Μελισσανίδης ήταν άψογος, ευγενικός και συμφωνεί με το ποδοσφαιρικό του μυαλό. Υπάρχει αυτό που έχει καταφέρει. Ποιος? Ο Μελισσανίδης με την πρώτη χρονιά. Ο Μελισσανίδης με τις τρεις χρονιές έβγαλε, καταρχήν έβγαλε κερδοφόρα την ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Την έριξε τζάμπα, την πήρε τζάμπα. Έβγαλε λεφτά από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλαδή έβγαλε λεφτά. Δεν λέω ότι τα πήρε και τα έφαγε. Λέω ότι τα έξοδα του ήταν, ξέρω εγώ, 100 δραχμές και κέρδισε 500. Τώρα τι τις έκανε αυτές, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε με νοιάζει. Ας πάει τις φάσεις στα μπουζούκια. Τη δεύτερη χρονιά πάλι το ίδιο κάνει. Την τρίτη χρονιά φτιάχνει ένα μπάτζετ πάρα πολύ χαμηλό. Αλλά έχει παίκτες. Έξυπνο όμως. Ναι, έχει παίκτες. Έχει παίκτες. Εργαλεία. Του, εργαλεία των 300.000, των 400.000, των 200.000, των 150.000. Το μόνο του λάθος είναι ότι συναισθηματικά κράτησε το Δέλα προπονητή, ο οποίος δεν κάνει. Και έφερε ένα προπονητή, ο οποίος τον ανέδειξε. Τώρα όμως ο Μελισσανίδης έχει το μέτωπο της ΕΠΟ, έχει το μέτωπο της ομάδος με το μπάτζετ το μεγαλύτερο και έχει το μέτωπο φυσικά. Ακριβώς. Ναι, έχει τρία μέτωπα. Γήπεδο, Αγία Σοφιά, ΕΠΟ και μπάτζετ. Σε αυτά τα τρία θα κριθεί από τον κόσμο της ΑΕΚ ο Μελισσανίδης. Αν στα ένα από τα τρία πάει καλά, εγώ πιστεύω ότι θα έχει καλή κριτική. Αν στα δύο-τρία τα πάει καλά. Τα δύο είναι τελειωμένα. Εάν πάει και στο τρίτο, θα γίνει εθνικός ήρωας για την ΑΕΚ. Αυτό θα γίνει. Εγώ φοβάμαι μήπως δεν κάνει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι ένα από τα τρία, ή γήπεδο, ή ομάδα, ή ΕΠΟ. Το ΕΠΟ σημαίνει και ομάδα, άρα είναι δύο στα τρία, θα τα κάνει. Αυτό. Θα τα κάνει όλα. Οκ. Okay. Καλή συνέχεια. Τα λέμε, επόμενη γραμμή. Έχουμε διάλειμμα, συγγνώμη, δεν τα άκουσα. Δευτερόλεπτα, πάμε σε διάλειμμα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω ότι μαζί μας είναι η πίτσα Transitionale Ιταλιάνα. Αυθεντική ιταλική πίτσα με φρέσκα υλικά. Δοκιμάστε την με ένα τηλεφώνημα στο 50 40 04. Για πάμε στον κύριο τον επόμενο. Καλημέρα. Έλα φίλε. Δεν μιλάει. Πάμε στον επόμενο. Έλα φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Μπράβο. Από Πειραιά σε παίρνω, Ολυμπιακός είμαι. Φορτωμένος μαγιά σε βλέπω, σε ακούω εγώ τώρα. Όχι ρε φίλε, γιατί το λες. Σε βέβαια, σαν τον Παοξή τώρα. Όχι, προς Θεού. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Σε βλέπω από το τηλεάστα εκεί με τον Νίκο. Νιώθεις απειλή, νιώθεις απειλή. Πώς? Νιώθεις απειλή μετά από αυτό που έγινε σήμερα? Όχι, δεν μπορώ να πω έτσι. Απλά να σου πω κάτι. Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα. Ήθελα να τελειώσω με αυτό. Φαντάσου να γινόταν το συμβούλιο της ΕΠΟ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μιλάνε οι φίλοι Θεσσαλονικής για τρομοκρατία εδώ κτλ. Και να σηκωνόταν ο Θεοδωρίδης να δει παράγοντα Θεσσαλονίκης τι θα γινόταν. Για φαντάσου το αυτό. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο? Εγώ διαφωνώ. Εδώ πήγε ο Σίλβα να μιλήσει στη συνέντευξη και παράλληλα να τον εδείρουν με τον άνθρωπο. Πες μου. Εντάξει, ότι και εσείς κάτω δεν είστε τίποτα φρούτα να πούμε. Όχι, εννοείται, αλλά. Εντάξει, θέλω να σου πω. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια στο Καραϊσκάκι να πούμε. Τον Κωνσταντίνο το μπλακώσατε, ας πούμε. Ναι, εντάξει, εκείνος άρχιζε και. Ναι. Ναι, αλλά και ο Μαρινάκης όμως δεν έπρεπε να στείλει τον Μπράβο. Άμα ήταν μάγκας, ας πήγαινε στον Κωνσταντίνο και απλακωνόντουσαν σαν άντρες. Δεν πήγε. Εντάξει, είναι αυτό που λες τώρα. Μεγάλοι άνθρωποι και ο Κωνσταντίνο τώρα μπροστά στο Μαρινάκη είναι μεγάλος. Ναι, αλλά ο Κωνσταντίνο μπορεί να το δει το Μαρινάκη. Καταλάβει. Καλά, ναι. Άμα δεν έχει φάει και το μεσημέρι ο δικός μας, καλά, τον έφαγε ζωντανό σου. Άμα έχει μείνει νηστικός κατά λάθος. Άστα να πάνε, Κωστή. Για πες. Τι θέλω να σου πω, ναι. Μου κάνει εντύπωση, ακούω καμιά φορά το ράδιο το δικό σας,
Και πολλά μπράβο, οι πιτσιρικάδες που παίρνουν οι ακροάτες είναι πολύ πιο normal και όχι normal τώρα, καταλάβεις, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Είναι πολύ πιο φιλάθλικοι, όχι οπαδοί, από τους μεγάλους. Γι' αυτό μου φαίνεται και τα μπουκάλια και τα αυτά πέφτουν από τα επίσημα του ΠΑΟΚ. Α, λες ότι τα μπουκάλια πέφτουν από τους παλιούς, ας πούμε, ναι. Ναι, ακούω, ας πούμε, ρε παιδί μου, μεγάλους σε ηλικία ακροάτες, ακούγονται οι φωνές τους, ας πούμε, καταλαβαίνεις τώρα περίπου άλλο τι ηλικία είναι και τους βλέπεις ότι είναι πολύ πιο ξύφιμοι από τους άλλους που είναι πιτσιρικάδες και βράζει το αίμα τους. Να πούμε και πολλά μπράβο, έτσι, στη νεολαία του. Αρχίζει και ναι, αλλά ο άλλος μπορεί να πει μπράβο στη Γερουσία που παρά τα 50 της βαράει. Δεν είναι έτσι, ρε. Δεν είναι έτσι, ρε Κωστά, τώρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ τον ΠΑΟΚ τον συμπαθώ, έτσι. Πίστευα ότι με τον ερχομό του Σαββίδη, να πούμε, θα άρχιζε μια άλλη νοοτροπία. Έτσι. Σήμερα, αν δεις κάπου, έτσι, διάβασα σε ένα site τύπο Σαββίδης, χρεώνει ας πούμε στον παπά το διαιτητή γιατί όχι γιατί δεν διέκοψε τον αγώνα εις βάρος του ΠΑΟΚ τότε με το ποτήρι, ας πούμε. Δηλαδή τι λέει με αυτό το πράγμα? Πάει να πει ότι τον ευνόησε τον ΠΑΟΚ κατά κάποιο τρόπο, έτσι, και φαντάσου να το είχε διακόψει θα γινότανε. Και εγώ πιστεύω ένας λόγος που δεν διέκοψε υπήρχε και μια άλλη άποψη, να πάρει ο Σαββίδης την ομάδα και να φύγει στον πέναλτι επάνω. Εντάξει, αυτά τώρα δεν γίνονται. Μια φορά το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό με τον Παναθηναϊκό. Και άλλη μια με σένα. Και άλλη μια με σένα το κάνει. Με μένα δεν το θυμάμαι, εκτός αν έχει γίνει πάρα πολύ παλιά. Τον καιρό του Νόε έγινε. Τέλος πάντων, εγώ λυπάμαι να πούμε για το Σαββίδη. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέτε ότι δεν υπάρχουν συμμαχίες και αυτά, δεν υπάρχουν συμμαχίες τώρα. Τι να λέμε, στο πρώτο ΠΑΟΚ που θα γίνει μια στραβή, ένας διαιτητής, αυτά θα διαλυθούν και συμμαχίες και όλα. Όλοι κοιτάνε τα μπικικίνια, να πούμε ποιος θα πάρει στο τέλος. Έτσι, μην τρελαθούμε. Αλλά εγώ σου λέω και πάλι στενοχωριέμαι να πούμε για το Σαββίδη, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει ανθρώπους δίπλα του που να ξέρουν ποδόσφαιρο. Άκουγα χθες, ας πούμε, σε κοίτα, τα λεφτά που έδωσε ο Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, αν υπήρχαν άνθρωποι δίπλα του. Πόσο συμβόλαιο έχει ο Σιμόες στην ΑΕΚ, που είναι ο καλύτερος της παίκτης. 350. 300... Πόσο? 90.000. Σοπά, ρε φίλε, τι μαγκιά είναι. Δεν το άκουσα. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά θα σου πω σε αυτούς που κάνουν τους μακεδονομάχους εδώ. Αυτούς εδώ που λένε πολύ μίζα, άκουδα. Αυτοί που κάνουν έλα Σαββίδη να μια και τα λοιπά. Δεν πήγε κανένας να του πει ότι σκόρπισε λεφτά παίρνοντας παλτά. Και ότι όταν ερχόντουσαν τα παλτά υπήρχαν σε πρωτοσέλιδα και σε site έρχεται ο παιχταράς. Εμείς εδώ σαν Απτόπουλος που τρώμε το ξύλο εδώ πέρα, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ πέταξε 2 εκατομμύρια να πάρει τον Μπερμπάντοφ. Αλλά αυτοί εδώ για να πουλήσουν κανένα φίλο, ο Μπερμπάντοφ, ο Μπεχταράς. Φάε τον ρε τον Μπεχταρά, τον Μπερμπάντοφ, φάνε τώρα στην πέμπτη θέση τα γάρι, να πούμε. Άμπαλο. Ναι. Άμα πουλήσεις, ξέρω εγώ, 1000 μπλούζες σου λόγω του Μπερμπάντοφ και κάτι, αυτά θα στα βγάλει τα λεφτά σου ο Μπερμπάντοφ. Και τι είναι αυτό, να με βγάλει τα λεφτά ο Μπερμπάντοφ και να με βγάλει πέμπτο. Τον Όλσεν, πήραν τον Όλσεν. Βρίζαν τον Χαλκιά. Έτσι ο αλλιώς ο Καλκιάς φρύζα, ο Όλσεν αυτός και τα λοιπά, τους λέω δεν κάνει αυτός. Όχι, λέει, τι Σεπτέμβριο του το είπα. Δεν κάνει αυτός για δύο παίκτες. Δεν κάνει ο τερματοφύλακας, δεν κάνει και ο... Είναι η μόνη ομάδα που έχει αλλάξει 15 τερματοφύλακες σε 3 χρόνια και δεν έχει βρει τερματοφύλακα. Του τρώνε τα λεφτά εδώ. Αυτό του τρώνε τα λεφτά εδώ. Αυτό ακριβώς. Και θέλει να κάνει επανάσταση. Ναι, κάνει, άντε για δυστυχώς και δεν έχει ομάδα. Γιατί άμα έχει ομάδα... Δεν θα του έφταιγε τίποτα. Και εδώ που τα λέμε, εντάξει, ο Πάδο έχει καλές διαιτησίες. Εντάξει. Για χαρά. Δεν είναι από τις ομάδες του. Λοιπόν. Λοιπόν. Ράπες με το χέρι στην καρδιά, εσύ πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι μετά τη σημερινή συνάντηση, η παροδία? Ο Μαρινάκης έστειλε τους παππούδες, ο Αλαφούζος, τη Μάρτα Βούρτσι και τη Μαρία Αλιφέρη. Ο Μανόπουλος που ήταν προτεργάτης της ιδέας έστειλε έναν άγνωστο. Ο Παπαθανασάκης έχασε τον δρόμο. Ο Καναδός έλεγε με Μποροβίλο πρόεδρο, δεν θα κάτσει στο τραπέζι. Τι έγινε, Παπαθανασάκη, σου πήγε να, ο 5-12. Ραπτόπουλε, μια εξής, ο φίλος του ΠΑΟΚ εννοούσε ότι το Σαββίδη τον είπαν ότι δεν είναι Έλληνας και ότι εσείς δεν είπατε τίποτα. Και τι είμαστε εμείς, ρηγκόμενα του Σαββίδη είμαστε? Τι είμαστε εμείς, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πρέπει να βγάλει ο δελτίο τύπου, είπα, ΠΑΟΚ, ο Κυριάκος στο τετράγωνο, να τη δώσει εκεί στους ρεπόρτερ, να κάνω την επανάσταση ρεπόρτερ. Εγώ τι λέω, πληρώνω, να κάνω τον επαναστάτη? Ξεχάστε με. Άμα θέλετε επανάσταση και παραμύθι, πάτε αλλού. Εδώ έχει κριτική ποδοσφαίρου λογική. Επαναστάσεις και χαρτζηλίκια αλλού. Ρώτα το Χιλτίδη πώς λέει το είπε ο Γιάννης. Ο Νεοκόκκινος έκλεισε ραντεβού με Μαρινάκη και Καράπαπα για να τους πάρει συνέντευξη στο Roof Garden γνωστού ξενοδοχείου και μετά χάλασε το ασανσέρ.
Είσαι Αλάνη Παπαθανασάκη, σεβασμό στην τρίτη ηλικία. Εξής, ναι, και τα λοιπά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα, ναι. Ναι, Κωστά. Καλώς τον. Έλα. Σήμερα βλέπω όμως μια αντίθεση στα λεγόμενά σου. Για πες μου. Εάν λειτουργήσουν οι παράγοντες της Θεσσαλονίκης όπως τους προτρέπετε εσύ και ο προηγούμενος που έκανε κομπή, τότε δεν θα έχετε λόγο ύπαρξης. Γιατί πρέπει να ακολουθήσετε αυτά που λένε, τα ξέρεις εσύ γιατί έχεις πάει και κάτω και μίλησες, ή θα σας περιμένουν απ' έξω. Πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε. Δηλαδή τι προτρέπουμε. Αυτό το σκεπτή δημοσιογραφίας που κάνετε εσείς στο Ανεξάρτητο ισχύει μόνο γιατί δεν είναι επαγγελματίες οι παράγοντες της Θεσσαλονίκης. Με παράγοντες επαγγελματίες δεν θα υπήρχαν τις συντηρήσεις. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε ατεμενάδες. Όχι, είναι μια αντίθεση όμως αυτό που λες εσύ. Τον προτρέπεις τον άλλο να κάνει κάτι και όχι λόγια, αλλά άμα κάνει πράξεις θα πάψεις και εσύ. Συγκεκριμένα. Όχι εσύ προσωπικά, κατάλαβες πες το λέω. Πες το μου πιο ανοιχτά. Ρε παιδάκι μου, άμα κάνουν όπως κάνουν οι άλλοι κάτω. Μα δεν κάνουν κάτω, όλα ελεγχόμενα. Εσύ τι θα κάνεις. Στάσου μισό λεπτό. Δηλαδή εδώ. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή κάτω είναι ελεγχόμενα, εδώ δεν είναι ελεγχόμενα. Εδώ αφού υποτίθεται ότι εσείς δεν παίρνετε. Είναι. Καθένα λέει ότι θέλει και κάνει και κριτική και τέτοια. Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε φίλε. Από πού ξεκίνησαμε. Ναι. Από πού ξεκίνησαμε τις οπαδικές εκπομπές. Το Super 3 ποιος τον έδωσε λόγο. Τη θύραδα του 13. Μισό λεπτό. Ποιοι δημοσιογράφοι εδώ πέρα κάνανε εταιρείες με τον Ζαγοράκη, ποιοι είχαν φιλίες με τον Γκούμενο, ποιοι δεν μιλούν. Στάσου, δεν υπήρχε κατεύθυνση. Εγώ σε λέω ότι αντίφαση. Κάτσε. Όχι, δεν είναι αντίφαση. Σε αυτή την πόλη εδώ, όσο καιρό ήταν ο Γκαγκάτσης στην ΕΠΟ, δεν γράφτηκε τίποτα για την ΕΠΟ. Και αυτό δεν είναι κατεύθυνση. Αυτό δεν είναι κατεύθυνση, με συγχωρείς πολύ. Δεν είναι κατεύθυνση αυτό. Δεν είναι κατεύθυνση αυτό. Άμα κάνουν οι άλλοι ό,τι κάνουν οι κάτω, για να πάρουν τα πάντα να γίνουν αυτοί που λέτε εσείς οι επαγγελματίες ή όχι λόγια, τα πρωταθλήματα και τέτοια, νομίζετε εσείς θα μπορείτε να τους κάνετε κριτική. Δεν ξέρω. Ας φτάσει εκείνη η ώρα και να δούμε. Δεν ξέρω. Κάτω μπορούνε. Κάτω. Τον άλλο το συρρίγο το συγχωρεμένο γιατί έλεγε το Καραϊσκάκη χτίστηκε με λεφτά του κράτους. Το 2004 μετά την εκπομπή τον εμαχαιρώσανε. Δεν μου λες φίλε. Το μαχαιρώσανε. Μισό λεπτό. Αν βγουν και πούνε στο Καραϊσκάκι, στην Τούμπα και στη Φιλαδέλφια και τι γίνεται τα άσα ημίχρανα και τέτοια και τα λοιπά και βγουν και τα πούνε γιατί εσύ πιστεύεις ότι θα ζήσουμε εμείς εδώ. Γεια σου φίλε. Ξύπνα φίλε. Γεια σου φίλε. Άμα αρχίσουμε και λαλάμε ιστορίες βαριές. Τι, το πέναλτι που είναι και δεν είναι πέναλτι. Εδώ έβγαλε ο άλλος 15 εκατομμύρια ευρώ στη Μαλαισία. Ο Θωμαΐδης. Και δεύτερη εκπομπή δεν έκανε. Δεν βγήκε δεύτερη φορά. Πριν δύο χρόνια βγήκε ο Θωμαΐδης και είπε τα μάτς του 2003 στα play-off ήταν λέει παιγμένα όλα στη Μαλαισία και στην Κίνα. Και δεύτερη εκπομπή δεν έκανε. Για ποια δημοσιογραφία μη κατευθυνόμενη με μιλάς εσύ εμένα, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Άντε ρε φίλε, εσύ έχεις ανοίξει και το ίντερνετ για μας. Μας κάνεις ντουμπλε να πούμε. Εσύ με το ίντερνετ φίλε. Τα γάρι ο φίλος. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μιλήσεις για τον ΠΑΟ Θεσσαλονίκης και να μου εξηγήσεις γιατί σε κυκλισμένο των θυρών παιχνίδι ο Μυραλάς έρχει με χτυπημένο ποτούβλο το μάτι και μέσα στην Τούμπα 30.000 κόσμος καλά που λέει ο λόγος παίρνει κόκκινη κάρτα μέσα του Βάζελου και ούτε ποτηράκι πλαστικό δεν έπεσε. Θα μου το πεις εσύ γιατί δεν ξέρω εγώ. Γιατί ρε φίλε είναι άλλο το μάτι το ένα, είναι άλλο μάτι το άλλο. Ναι, ωραία. Είναι άλλο το ένα. Είναι δηλαδή θέμα ότι ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Είναι μήπως θέμα ότι ο Πάο ας πούμε ο Βιεννόπουλος αγοράζει 5 εκατομμύρια το Μελίσι και το Χρυστοδουλόπουλο του Σάμπαλου στα Βαγάρια και αυτά είναι έτσι. Δεν είναι σημερινό δουλειές, αυτό. Έτσι, δεν είναι σημερινό. Ωραία, αυτό. Δεν αυτό, κρατάει, τώρα το... αυτό κρατάει 50 ναι. χρόνια το σκηνικό. Ωραία. Και έχει να κάνει. Άρα ναι. δεν είναι θέμα ότι είναι άλλος αντίπαλος, είναι άλλο το θέμα. Οπότε μην το πάμε εκεί.
Λοιπόν, επειδή σε βλέπω εσύ πας για τεχνολογία και τέτοια, από e-sports ξέρεις τίποτα? Τι να ξέρω λέει? Από e-sports έτσι, υπολογιστές. Μπαίνω, βγαίνω, κάτι ξέρω. Υπολογιστές, εγώ σου λέω παιχνίδια, παιχνίδια στον υπολογιστή, έτσι επαγγελματικά. Τι να τι γίνεται γύρω σου. Μέχρι το Pac-Man το ποδόσφαιρο τελειώνει, έχεις απίσει. Έρχεται το άλλο το ίντερνετ. Επαγγελματικός αθλητισμός στο ίντερνετ. Εκεί είναι το μέλλον. Counter Strike, League of Legends, αυτά Dota. Τώρα τα ακούς πρώτη φορά, αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθεία όλων των εποχών. Κάτσε ρε, πάρω αυτό τώρα. Εγώ είμαι άσχετος τώρα. Τι με μπαίνεις τώρα, με κάνεις τώρα. Είσαι άσχετος, αλλά πρέπει να μάθεις τα βασικά. Πρέπει να μάθεις τα βασικά. Ποιος θα μάθει τα βασικά. Πρέπει, λοιπόν, να τα μάθω, ναι. Εγώ θα μαθαίνω και εσύ θα μάθεις τα βασικά για το ποδόσφαιρο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την αντιμετώπιση με τον Ολυμπιακό. Γιατί γίνεται αυτό? Κοίταξε, γιατί οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ νομίζουν ότι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι λιγότερο. Ξέρω εγώ, εχθροί από αυτούς. Το νομίζουν ή τους λένε περίμενε, όχι, μην το, όχι μάθος, σας. Έτσι μήπως σου δίνουν κανένα, τους περνάνε μήνυμα, έτσι τους περνάνε γραμμή. Μήπως παίρνουν τη γραμμή, την πουλάει, άλλη γραμμή, την έφτια και μετά την άλλη γραμμή. Πουλάει περισσότερο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός από το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πουλάει, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο με 30.000 κόσμο να πέφτει ένα μπουκαλάκι. Και άλλο με κυκλισμένο να πέφτει το τούβλο. Αυτό είναι παραλογισμός, είναι άσχε, και όταν γίνεται αυτό, οι ΠΑΟΚΙΤΖΙΔΕΣ δεν θα πρέπει να μιλάνε από και έπειτα. Εκεί είναι το θέμα. Αυτό είναι. Δηλαδή, άμα ήταν μάγκες, θα μπορούσαν να μιλάνε. Εκεί είναι ότι πρέπει να τους κοπεί μάγκες, δεν πρέπει να μιλάνε. Δεν έχουν δικαίωμα. Χάνουν το δικαίωμα με το που κάνουν αυτό. Χάνουν το δικαίωμα, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά δεν μπορείς ως ΠΑΟΚΙΤΖΙΔΕΣ να τους πεις τι να αγαπάνε, τι να μισούν και τι να θεωρούν περισσότερο μισητό. Δεν μπορεί να του το πει. Όμως του το λένε. Του το λένε άλλοι. Ναι, αλλά δεν το αφαιρεί το δικαίωμα να θεωρεί περισσότερο αντρικό το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός από το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Δηλαδή, δικό του θέμα. Το γιατί γίνεται, εμένα δεν με απασχολεί. Εγώ ξέρω ότι πώς νιώθεις. Ωραία, δικό του θέμα είναι και του άλλου να τον τρώει από πίσω. Αλλά δεν μας το παίζει άντρας. Κατάλαβες, αυτό είναι το νόημα. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Έχουν φορτσάρει τα πράγματα. Αν πάρει την ΕΠΟ και ο Μελισανίδης, θα έχουμε μια άνοδο πολύ μεγάλη. Έλα, φίλε, ναι. Κωστή, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Καλημέρα σου. Καλώς τον. Θέλω να πω στο προηγούμενο το φίλο, με όλο το σεβασμό και με όλη την καλή διάθεση, αν πηγαίνεις στο γήπεδο και βλέπει Κουτσέλιδες, Παπαπέτρου, Καζναφέριδες να συνδυάζουν επανειλημμένους 25 χρόνια, τότε δεν χαλάει. Πρέπει να δεν τον χαλάει. Οπιστε. Δεν τον χαλάει. Δεν τον χαλάει γιατί το σύστημα είναι εξασφαλισμένο. Το έχει το πρωτάθλημα εξασφαλισμένο, έχει τα 25 εκατομμύρια εξασφαλισμένα κάθε χρόνο. Όπως και τον Βαρδινογιάννη, τον Παναθηναϊκό, τον οπαδό, δεν τον χαλούσε όταν τα έκανε ο Βαρδινογιάννης αυτά. Όχι σε τέτοιο βαθμό. Και πιο μπροστά το Μελισανίδη. Αλλά δεν μπορεί να μας λέει, δεν μπορεί να μας λέει και να μας κοροϊδεύει τώρα τις ΠΑΟΚΙΤΖΙΔΕΣ. Ο φίλος πρέπει να κατάλαβα καλά ότι ήταν Ολυμπιακός. 100%. Μπράβο. Δεν έχει το δικαίωμα αυτό να το λέει, γιατί υπάρχουν και τηλεοράσεις τώρα. Παλιά το 65 βγάζαν τη μπάλα μέσα από την εστία με τα χέρια και ο διευθυντής έλεγε out είναι η μπάλα. Τότε ήταν τα επίκαιρα, τα επίκαιρα ήταν τότε. Κωστή, ο πατέρας ο συγχωρεμένος έπαιζε μαζί με τον πατέρα μου στον ΠΑΟΚ μπάλα. Πριν πολλά χρόνια. 50 και. Ακριβώς. Έπαιξε και εμένα στον ΠΑΟΚ πρώτη ομάδα. Δεν λέω ποιος είναι, δεν υπάρχει καμία σημασία. Αλλά οι φίλοι του Ολυμπιακού, ας μην μας περνάνε εδώ για κορόιδα. Για να μην πω τίποτα χειρότερο και με κλείσεις. Δεν τους νοιάζει. Κοίταξε να δεις. Το DNA μας, εδώ σαν Έλληνες, το ίδιο είναι. Αν είχαμε τη δυνατότητα εμείς να έχουμε το ίδιο πράγμα, θα λέγαμε ο νόμος της Τούμπας. Δεν μασάω ρε, εδώ θα προσκυνήσετε. Θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη, την παράνομη δύναμη μας και θα λέγαμε ναι. Τώρα φωνάζουμε γιατί δεν το έχουμε αυτό το έργο. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι πάνε να χρησιμοποιήσουν τον ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ για να κάνει αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός τώρα. Και εγώ λέω σε αυτούς τους μπαγλαμάδες εδώ ότι εάν ο ΠΑΟΚ έχει πλέον τη δύναμη και είναι ισχυρός οικονομικά και έχει ένα άτομο πολιτικό πίσω κτλ., δεν χρειάζεται το Μελισανίδη για να πάρει την ΕΠΟ. Την παίρνει και μόνος του. Έτσι δεν είναι? Όταν ένας άνθρωπος δίνει 60 εκατομμύρια budget στον ΠΑΟΚ για να βγαίνει πέμπτος, και τι να μα δώσει άλλα 5 και πάρει 10 νομούς. Αυτό θέλω να πω εγώ. Το κατάλαβες?
Εντάξει, είναι φανερό και λίγο φαϊνότερο ότι ο Σαμπίτ δυστυχώς έχει χάσει πολλά χρήματα επειδή δεν ξέρει τι του γίνεται ακόμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το λέω μόνο. Εμένα όμως με ενοχλεί ότι όλοι αυτοί εδώ οι Μακεδονομάχοι, οι οποίοι βλέπουν τον Σαββίδη να πετάει τα λεφτά του και λέει τι είναι δικά μου είναι. Όταν ο Σαββίδης την ψωνίζει γιατί πετάει τα λεφτά του και δεν κάνει ομάδα, και γύρω από τον ΠΑΟΚ υπάρχουν Έλληνες και ξένοι που κάνουν λοβιτούρες με τα λεφτά του Σαββίδη και δεν κάνουν ομάδα, τι επανάσταση να κάνουν. Αυτοί δεν μπορούν να φτιάξουν την ομάδα τους. Θα πάρουν επανάσταση την ΕΠΟ. Αυτό θέλω να πω εγώ. Δηλαδή, αν εσύ στο σπίτι σου και εγώ στο σπίτι μου δεν μπορούμε να φέρουμε μία τάξη, θα πάρουμε τάξη, ας πούμε, στον κόσμο. Γίνεται αυτό το πράγμα. Μα εδώ δεν. Όπως το λες, πρέπει να βάλεις πρώτα να κουμάνε το σπίτι σου και μετά. Αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα με το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει παραγίνει. Δηλαδή, βγαίνει ο Κοντονής και λέει κατά της βίας και τα λοιπά. Ξέρουμε εμείς αν ο Κοντονής είναι βίος άνθρωπος ή όχι. Δηλαδή, δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω. Δηλαδή, είσαι κατάλληλος, κύριε. Είσαι πράος, είσαι ήρεμος. Δεν έχεις χρησιμοποιήσει εσύ βία στη ζωή σου σε ιδιωτικό επίπεδο. Εγώ δεν λέω ότι ο άνθρωπος κοπανούσε τον κόσμο γύρω του. Άρα ρωτάω, είναι όμως. Είναι κατάλληλος. Ο Πουρλιωτόπουλος είναι κατάλληλος να είναι τώρα γενικός αρχηγός στον ΠΑΟΚ να κάνει μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ με τον Πουρλιωτόπουλο. Και θα πάρω εγώ την ΕΠΟ τώρα. Άντε φίλε, για χαρά, φιλιά στον πατέρα σου. Ζει ο πατέρα σου. Όχι φίλε μου, δεν ζει. Πάει και αυτός. Κατάλαβα. Πάει και αυτός. Άντε τα λέμε. Για χαρά. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι, Κώστα. Έλα φίλε. Από Πειραιά σε Περουγιάννη. Καλώς τον. Ολυμπιακός είμαι για να ξεκαθαρίζω. Κάθομαι και ακούω. Μου λέει Γιάννης ο Γελιδής, βγάλε το Bluetooth. Δεν έχω Bluetooth, τίποτα δεν έχω. Όλα κλειστά είναι. Η γραμμή δεν είναι πολύ καλή. Πες μου λοιπόν, λέγε. Ακούω που λένε ότι ο Μονάχο Μελισσαρίδη λέει έβαλε, έδωσε ιδέα. Έδωσε ιδέες, λέει, και προτάσεις. Μα είσαστε τόσο αφελείς. Πού ισχύει αυτό το πράγμα σε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για να δίνουν τα λεφτά να μοιράζονται με τέτοιο τρόπο έτσι όπως το πούμε. Ο Μελισσαρίδης έκανε το κομμάτι του ότι και καλά θα μοιράσει και αυτός. Λεφτά δεν θέλει να βάλει. Δηλαδή θα πάει ο Σασούνα και θα πει επειδή δεν μπορώ να σε συναγωνιστώ στον Μπάτζερ θα πάω στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα μοιράσουμε τα λεφτά του Champions League. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Η UEFA δίνει εντολές πώς θα μοιράζει τα χρήματα στις ομάδες που βγαίνουν στα παιχνίδια της UEFA. Και εσείς μου λέτε, συζητάτε τώρα ότι ο Μελισσαρίδης πέταξε ιδέα. Αντί να καθίσουν να συζητήσουν όλοι μαζί να βρουν έναν τρόπο να ορίζουν τους διαιτητές, να μην γίνονται ορισμοί και να γίνονται κλήρωση, να τελειώσει αυτή η ιστορία, μου λέτε ότι έδωσε, λέει, ιδέα. Ο Μελισσαρίδης που όποιος του έδωσε το χέρι καταρχήν έπρεπε στην σημερινή συνάντηση να είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ και έπρεπε να είναι και ο πρόεδρος της ΚΕΔ. Δηλαδή εδώ από πάνω ο Κυρτζίκης και ο Καραμελίδης. Έπρεπε να είναι και αυτοί εκεί πέρα. Έπρεπε να είναι και ο Μαρινάκης εκεί πέρα και δεν θα έπρεπε να κάνουν ένα ραντεβού να λείπει ο Μαρινάκης. Δεν μπορεί να λείπει ο Μαρινάκης από εκεί. Ο Μαρινάκης ήταν για δουλειές προσωπικές. Κακώς έπρεπε να περιμένουν. Λείπει όλη την εβδομάδα. Έπρεπε λοιπόν να περιμένουν να γυρίσει ο Μαρινάκης. Έπρεπε να περιμένουν λοιπόν. Ναι, και να μην στείλει το Θεοδωρίδη εκεί πέρα 150 χρόνια. Αντί να συζητήσουν να βρουν μια φόρμουλα για να μην σκοτωθούν άνθρωποι, πώς θα στήσουν την ιστορία αυτή να βγάλουν μια επιτροπή να την ορίζουν όλοι, να μπορούν να βάζουν τους ανθρώπους να τους ελέγχουν τους διαιτητές αναγωνιστικοί. Βγήκε ο άλλος να πει κομμάτι, λέει θα μοιράζει τα λεφτά. Πάει να τη βγάλει πάλι χωρίς να δώσει φράγκο και να κάνει τυπώσεις. Τρελά πράγματα. Θα δώσει δηλαδή η Ρεάλ Μαδρίτης τα λεφτά στην Οσασούνα για να κάνει ομάδα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Κομμουνιστικό πολύ. Τι παπάρε δηλαδή να θες που ακούμε και συμφωνούν και όλας ο κόσμος και λέει ο Μελισσανίδης. Κάντε συμμαχία με τον Μελισσανίδη και αν δεν θες να ακούσει και τον Πισινό, άσε μας τώρα. Λοιπόν, έλα, καλό βράδυ και συγγνώμη και όλα για το. Επόμενη γραμμή, καλημέρα, ναι. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Μ' ακούς. Αν κλείσει το τηλέφωνο, συγγνώμη, το τηλέφωνο, λέω, το ραδιόφωνο, θα σε ακούω καλύτερα. Λοιπόν, αδερφέ, επειδή με έκλεισες πιο νωρίς, λίγο σύντομα. Όλα είναι πολιτική. Είναι τυχαίο το timing που γίνονται όλα αυτά. Πού το ήθελα πας, να πω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Σαββίδης, για μένα είναι πολιτικός. Ήρθε στον ΠΑΟΚ και έχει άλλες, δεν είναι φυσικά χαζός, όλες αυτές βλακίες που ακούγονται τόσα χρόνια, έτσι. Και τώρα θα αρχίσει να ξεδιπλώνει τις πραγματικές, ας πούμε, καταστάσεις που θέλει να επιφέρει και ο ίδιος.
Γιατί είπε και 2-3 σοβαρά πράγματα σήμερα, έτσι. Και είδε τη σύγκρουση δημιουργήθηκε. Είπε ότι έβαλε κάποια χρήματα, ας πούμε, προς το κράτος και ότι ένα κράτος, ευνοούμενο και σωστό, παγκοσμίως εν πάση περιπτώσει, πρέπει να διασφαλίζει τα κεφάλαια που βάζει ένας άνθρωπος από τη στιγμή που είναι είτε υπήκος είτε είναι γηγενής, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Έδωσε ένα μήνυμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και μου κάνει τρομερή εντύπωση που κανείς δεν το καυτηριάζει στο βαθμό που του χρειάζεται αυτό το πράγμα. Για μένα είναι κάτι πολύ σοβαρό. Παρά αυτά, εγώ σου ξεκίνησα και σου είπα για τα σύμβολα αυτά, για το διαρκείας κλπ. Ας πούμε, και ότι είχα πει τότε στους φίλους μου ότι να δείτε ότι αυτός ο άνθρωπος μόνο θα συντηρήσει το προϊόν μέχρι να ανέβει η ΑΕΚ και πάλι ο ΠΑΟΚ θα γυρίσει στη φυσική του θέση την Τέταρτη. Και έτσι έγινε, ρε γαμώτο. Την Τέταρτη. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Έπρεπε να κάνει τον μπαμ πέρσι, εφόσον έχει τέτοια δύναμη και έχει, γιατί από πίσω του είναι και άλλοι και εκπροσωπεί τρομερά συμφέροντα κλπ. Και εδώ γίνεται μια σύγκρουση απίστευτη, η οποία έχει φυσικά και πολιτικές διαστάσεις. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι δυνατόν να είμαστε τόσο αφελείς και να μην τα διακρίνουμε, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή εδώ μιλάμε, παίζεται αυτό το αιώνιο παιχνίδι, ας πούμε, Βορράς-Νότος στην Ελλάδα, Δύση-Ανατολή, Ρωσία-Αμερική, όλα μαζί μέσα συν την Κονόμα. Αλλά ο άνθρωπος για μένα, ξεκάθαρα, είναι πιο πολύ πολιτικός. Δεν ήθελε να κάνει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το μέλημά του. Και γι' αυτό οι δηλώσεις του έχουν πολιτική χρειά. Δηλαδή δεν το διακρίνεται αυτό, ρε αδέρφια. Μάλιστα. Αλλά και γιατί απομονώνεται αυτό το πράγμα. Για μένα, εγώ χαίρομαι προσωπικά, ας πούμε, που υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος στη Βόρεια Ελλάδα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, για να κρατάει κάποιες ισορροπίες και ότι υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας, εν πάση περιπτώσει. Και θα έπρεπε κανονικά όλοι μας κάπως να τον στηρίζουμε κατά μία έννοια. Και πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Πάντως, ναι? Οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ που συμφωνώ μαζί τους σε αυτό το κομμάτι, δεν γουστάρουν συμμαχίες, γιατί νιώθουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια δυναμική που μπορεί να πάει μόνος του, αφού θέλει να πάει ο Ηρακλής μόνος του. Γιατί να μην πάει ο ΠΑΟΚ μόνος του στη μάχη της του Οκτωβρίου? Ρε Κώστα, έξυπνος. Για ποιο λόγο να τα έχεις πει εκατομμύρια, όλα τα έχεις πει. Για ποιο λόγο να και ο Γρηγόρης και όλοι, τα λέτε μέρα νύχτα, έτσι. Φυσικά έχει τεράστια δυναμική. Είναι δυνατόν, σοβαρά μιλάμε. Άμα ήθελε θα μπορούσε να φέρει τα πάνω κάτω. Όλη η Βόρεια Ελλάδα θα μπορούσε να πάει πίσω από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Έτσι. Και να συνταχτούν και κομμάτι του Ηρακλή και του Άρη και αυτά τα ονειροπόλα που ακούγονται καμιά φορά, άμα το θέλανε, θα το κάνανε. Πες ότι παίζουν το κομμάτι τους, ας πούμε. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, να μην κρατάω όλη την γραμμή. Εσύ ποια είναι η άποψή σου για το θέμα της συμμαχίας? Δεν υπάρχουν αυτά για μένα. Τι συμμαχίες? Θέλω να κάνω γκάλο. Είναι όπως συμβαίνει η παγκόσμια. Είμαστε σύμμαχοι, είμαστε και λυκοσυμμαχίες για τα συμφέροντα και πού τη βρίσκουμε, πού τη χαλάμε τη δουλειά. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι όπως η πολιτική τα πράγματα. Θα ήθελες ο ΠΑΟΚ να μπει δυναμικά τον Οκτώβρη και να χτυπήσει και να πάρει την... Εμένα αυτό είναι το όνειρό μου και πιστεύω όλων των που είναι τουλάχιστον στο βόρειο τομέα, ας πούμε, και τέλος πάντων ας πούμε ότι μπροστά και καλά ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, θα κάνει την επανάσταση και δώσ' του την επανάσταση και ξανά, ξέρω εγώ, να ανατρέψει το κατεστημένο. Για μένα αυτό θα ήταν το όνειρό μου. Να σηκώσουμε κεφάλι, γιατί και εγώ και από άλλη ιδιότητα και επαγγελματικά υπάρχει και μια κατάσταση, γίνεται και μια προπαγάνδα και στο νότιο τομέα, ας πούμε, δηλαδή στην Αθήνα εκεί, ας πούμε, που όλα τα κόσμια εκεί παίζουν, τα χρήματα, τα έτσι, τα αλλιώς, και τα ξέρεις εσύ και τα λες και συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή κάτι, τα ξέρουμε όλοι μας πάνω κάτω, έτσι. Αλλά τους ταΐζουν και αυτούς μια υπεροψία, ρε παιδί μου, μια λαζονία. Αφού βλέπεις πως βγαίνουν στα τηλέφωνα μερικοί, ας πούμε, απλοί άνθρωποι του μεροκάματου και πως σου μιλάνε, φορτωμένοι μια μαγιά
Και καλά, ας πούμε, δηλαδή καλλιεργείται αυτή η κατάσταση, έχει και πολιτική χρειά αυτό το πράγμα, ας πούμε. Καλλιεργείται ένας διαχωρισμός και ταυτόχρονα επιφέρονται και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Γιατί μέσα από τη διαίρεση υπάρχει και κέρδος, ρε παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Είναι, πώς το λένε, ας πούμε, λίγο καπιταλισμός, λίγο κομμουνισμός, λίγο όλα μαζί να πούμε το κομμάτι να γίνεται. Όπως τα λες, ρε. Η μαρμίτα είναι ποιος κομμουνισμός. Έτσι, τα έχεις πει σε μια φράση, όπως είναι και η εκπομπή σου, να πούμε. Όλα γίνονται για τη μαρμίτα, να πούμε. Όλα για τη μαρμίτα. Τι όλα για τη μαρμίτα, γαμώτο. Τι Βοράς, τι Νότος, τι Χριστός, τι Αλλάχ, τι ΠΑΟΚ, τι Ολυμπιακός, για τη μαρμίτα. Εγώ παραταξιακός δεν είμαι, ρε. Ας το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάτοικος γης είμαι. ΠΑΟΞής δεν είμαι, Ολυμπιακός δεν είμαι τίποτα, ρε. Πάρτε το χαμπάρι. Θέλετε το παδιλίκι να κάνετε πάντα αλλού, ρε. Δεν έχει με εμένα καμιά ομάδα. Πάμε. Καμιά θρησκεία, κανένα κόμμα, ρε. Δεν γουστάρω, ρε. Επόμενη γραμμή. Άντε να πούμε 100.000 χρόνια τα ίδια. Έλα, φίλε, εσύ που φυσάς, να πούμε, έλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί άλλη φορά. Και θα μιλήσω για παράδειγμα, με παράδειγμα, και αν δεν γίνει κατανοητό, θα πούμε πιο βαθιά. Μισό λεπτό να απαντήσω στον 860. Καράφλα, μην κάνεις τον Κινέζο και το χαζό. Αυτό που σου είπε ο Παοξής πριν είναι ότι κάτω σε ραδιόφωνο της Χαβούζας δεν θα τολμούσες, λέει, να πεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, 4 και 5, μάλλον 4 και 10 με 4 και μισή, Art FM, κάτω, Αθήνα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κωστής Ραπτόπουλος. Άμα θες, βάλε το ίντερνετ και άκου. Ωραία, 4 και 10 στον 860 με 4 και μισή. Art FM, αθηναϊκό ραδιόφωνο. Πάμε, συνέχισε. Λοιπόν. Αν τολμάω να πω αυτά που λέω εδώ, εκεί κάτω. Art FM. Για πες μου, ρε Κώστα. Ο Μωάμεθ πάει στο βουνό ή το βουνό στο Μωάμεθ? Η γυναίκα του Μωάμεθ πάει στο βουνό για να απατήσει το Μωάμεθ. Λοιπόν, έχεις ένα μαγάζι. Το έχεις 3 χρόνια. Πλάκα κάνω. Δεν ξέρω. Εσύ τι λες. Παράδειγμα. Ναι, παράδειγμα. Παράδειγμα. Ναι. Έχεις ένα μαγάζι. Ναι. Και μέσα σε 3 χρόνια. Ναι. Έρχονται παρέες. Σου τα σπάνε. Φασαρίες, κακό. Ναι. Κάθε χρόνο όμως έρχεται βράδυ, ναι, μια παρέα, ναι, και σου λέει ότι το μαγαζί σου θέλει προστασία. Ναι. Εσύ τους διώχνεις. Ναι. Ώσπου αγανακτείς και τους λες, ναι ρε παιδιά, συνεργαστούμε, θέλω, ναι, προστασία. Ναι, αλλά μια παράταξη. Ε? Θα πάω σε έναν. Τι εννοείς? Εννοώ δηλαδή, δεν μπορούν να έρθουν 3 συμμορίες και να με πούνε. Όχι. Τρεις ταβαντζίδες. Όχι, δεν θα πάω σε έναν ταβαντζί θα πάω. Δεν θα με πάω κατάλαβα. Φύλλα... Κατάλαβα. Αυτοί είναι πελάτες. Ναι. Αυτοί είναι πελάτες καθαρά. Ναι. Αλλά γίνονται φασαρίες μέσα, κακό κτλ. Παίρνει κακή φήμη το μαγαζί, το μαγαζί δεν, ναι, κερδίζει, ναι, κτλ. Και έρχεται η εταιρεία η οποία πουλάει προστασία και σου λέει, χρειάζεται το μαγαζί σου προστασία, ρε φίλε. Αναλαμβάνουμε να σε προστατεύσουμε, να βγάλεις κέρδος, να πάει το μαγαζί σου καλά. Και εμείς να πάρουμε. Ναι. Άρα, αν το πάρουμε, να μπω πιο βαθιά, κατανοητό να γίνει περισσότερο. Ο Ολυμπιακός πάει στην ΕΠΟ ή στην Διατησία ή η Διατησία πάει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. 3 χρόνια ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε τίποτα. Κοίτα. Και πάει μια μέρα καλή η Διατησία και τους λέει χρειάζεται προστασία. Όχι, δεν πήγε έτσι. Πώς πήγε? Πήγε ο Κόκαλης και βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο, ναι, τον αδερφό του Βίκτωνα, και, ναι, του είπε, τι κάνουμε, ας αναλαμβάνω εγώ. Βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο. Την προστασία. Βεβαίως. Ναι, που ξέρουμε στα 3 χρόνια. Έψαξε να βρει ο Κόκαλης όμως κάποιον για να προστατεύσει την περιουσία του. Ωραία. Ναι. Η άλλη εταιρεία υφίσταται, δίνει προστασία. Ποια είναι η άλλη? Η Διατησία. Η ΕΠΟ, ξέρω εγώ. Δίνει προστασία αυτή όταν, η εταιρεία. Όταν η ΚΕΔ είναι υφισταμένη της ΕΠΟ, αυτομάτως δημιουργείται αυτή η σχέση. Ωραία. Δεν είναι προστασία. Η Διατησία ανεξάρτητη. Όταν εμένα μου κλαίγονται οι διαιτητές και μου λένε, ρε φίλε, δεν θέλω να παίξω τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, ο Καραμελίδης είναι, μου λένε κάποιους χαρακτηρισμούς, γιατί λέω τον βρίζετε,
Γιατί σαν ΚΕΔ δεν κάνει τίποτα για να μας προστατεύσει ο Καραμελίδης. Ο Καραμελίδης είναι γλάστρα. Διότι ο άνθρωπος, λένε οι διαιτητές, δεν μας προστατεύει ο άνθρωπος. Δεν λέω εγώ ότι κάνει, ας πούμε. Αλλά η ΚΕΔ είναι υφισταμένη της ΕΠΟ. Άρα ο πρόεδρος της ΚΕΔ είναι υφιστάμενος του Κυρτζίκη, του εκάστοτε πρόεδρου της ΕΠΟ. Ωραία. Είναι το έργο. Η ΕΠΟ, ναι, βρίσκει τον Ολυμπιακό ή ο Ολυμπιακός στην ΕΠΟ. Το έργο ξεκίνησε ψάχνοντας να βρει ο Ολυμπιακός στην ΕΠΟ. Εγώ τώρα πιστεύω το αντίθετο. Α, δεν ξέρω. Ξέρεις γιατί. Για πες μου το λόγο. Γιατί 3 χρόνια δεν έπαιρνε τίποτα ο Ολυμπιακός, ενώ είχε το πάνω χέρι. Θυμάσαι με τους παιχταράδες. Δετάρη, Λιτοφτσέγκο κτλ. Μετά άλλαξε. Πήρε προστασία γιατί του τη δίνανε και έτσι πήρε αυτά που πήρε. Και αν θυμάσαι πολύ καλά. Μισό λεπτό. Αν θυμάσαι, ο Ολυμπιακός και στη λέει. Ρε παιδιά, βάλτε λεφτά. Μισό λεπτό. Είμαι εγώ διαιτητής. Είμαι στην ΚΕΔ. Παίζω τον Ολυμπιακό 50-50. Ή παίζω τον Ολυμπιακό και χάνει. Και χάνομαι εγώ. Ή άμα δεν παίξω καλά τον Ολυμπιακό, δεν γίνομαι διεθνής. Ποιος πάει σε ποιον τώρα. Κάτσε, δεν μου τα λες καλά. Δηλαδή τώρα δεν παίζει καλά ένας διαιτητής τον Ολυμπιακό και δεν τον κάνουν διεθνή. Δεν τον κάνουν στους πίνακες. Δεν τον κάνουν, ξέρω εγώ, να του δώσουν πόστο. Ναι. Γιατί φοβάται ο διαιτητής, παίζει με φόβο. Ο Ολυμπιακός θα τον τιμωρήσει ήδη η Επιτροπή Διαιτησίας. Η Επιτροπή Διαιτησίας, η οποία φοβάται τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν φοβάται. Α, δεν φοβάται. Όχι. Ο Ολυμπιακός και κάθε εκάστοτε ομάδα, ναι, εκάστοτε ομάδα φοβάται την Επιτροπή Διαιτησίας. Και γιατί εγώ μιλάω με 10 διαιτητές αλφαεθνικής και λένε γάμο το να μην παίξω στον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να παίξω σε άλλο παιχνίδι. Γιατί να παίξω με τον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να παίξω σε άλλο παιχνίδι. Παραμύθια της Καλλιμάσινας. Α, παραμύθια. Εγώ πιστεύω ότι παραμύθια. Γιατί λέει ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά, θέλει ο ΠΑΟΚ να πάρει. Ας κάνει την ομάδα του πρώτα. Θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Ας κάνει ομάδα. Ας βάλει λεφτά. Εγώ βάζω 50. Ας βάλει 80. Και μετά τα κοράκια, μόλις δουν ότι βάζει 80, παραπάνω μπάτζετ από τον Ολυμπιακό, τα κοράκια θα πάνε στον ΠΑΟΚ. Και θα χτυπήσουν την πόρτα του. Και θα τον πούνε, ξέρετε, θέλετε προστασία. Μάλιστα. Έτσι πιστεύω εγώ. Τα λέμε. Για χαρά. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Δεν μπορεί να παίξει τώρα ένας διαιτητής τον Ολυμπιακό και να μην φοβάται. Του έχουν δημιουργήσει φόβο. Γι' αυτό λένε δεν μας καλύπτει ο Καραμελίδης. Δεν μας προστατεύει ο άνθρωπος αυτός σαν πρόεδρος της ΚΕΔ. Λένε οι διαιτητές. Εγώ είμαι ένα δουλειά μου. Μιλάω με διαιτητές. Μιλάω με παράγοντες και με Αθήνα. Είναι δουλειά μου. Εγώ δεν είμαι ο πάθος να κουνάω τη σημαία του ΠΑΟΚ και του Άρη εδώ και να γαυγίζω. Είμαι ένα δουλειά μου αυτή. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα ρε Αυγερινέ, έλα, Μάρτον. Έλα. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το φίλο μου τον Πασχάλη, το προηγούμενο, που είναι η πιο αυθεντική φωνή που έχω ακούσει στη Βόρεια Ελλάδα. Να του πω ότι ο Σάββας, που όταν τον έβριζε ο Παπαθανασάκης, ο Σάββας ξέρει 5 γλώσσες. Τι πάει να πει δεν ξέρω γλώσσες. Και ο Σάββας είναι μέτοχος στον Ολυμπιακό, δεν είναι υπάλληλος. Έχει μετοχές. Έλα ρε τώρα. Πάει. Εντάξει τώρα. Πήγε ο Παπαθανασάκης. Ο Σάββας είναι πλούσιος, φίλε. Μην μπερδεύεσαι. Ξέρω, ρε φίλε, ο Σάββας τι είναι. Ο Σάββας είναι πλούσιος. Άστα, μην την ψάχνεις. Δεν παίρνει λεφτά ο Σάββας από τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, ξέρω τι είδη είναι ο Σάββας. Ο Σάββας έχει να μας αγοράσει όλους μας. Το ξέρω. Αλλά όμως. Ο άλλος πήγε μόνος του. Ρε εσύ, ο Σάββας είναι μέτοχος, σου λέω. Άντε πάλι. Έχει μετοχή στο Ολυμπιακό. Και ο Βιολίδης είναι μέτοχος. Να στείλουμε το Βιολίδη δηλαδή. Έμα τώρα τι με λες. Ο Σάββας, άμα πάρει μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να τη βγάλει UEFA με τα λεφτά που έχει, τα δικά του. Τι να λέμε τώρα, μπορεί να το κάνει αυτό που είπες αυτός πώς τον είπες. Μάλιστα. Μην τρελαθούμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, άλλο αυτό. Τι ήθελα να πω τώρα. Για πες. Δηλαδή, εσύ. Τι να φοβηθεί ο Ολυμπιακός, για πες μου εσύ Κώστα. Τι να φοβηθεί από αυτό. Τι να φοβηθεί ο Ολυμπιακός. Να πάει ο Σαββίδης να πάρει την ΕΠΟ. Χωρίς ομάδα ρε εσύ, όχι την ΕΠΟ. Πήγαινε πάρε και την UEFA. Πού θα πας χωρίς ομάδα. Ρε. Αυτή η ομάδα ρε εσύ δεν μπορεί να βγει πέμπτη. Σωστό, αυτά γίνονται μαζί. Αυτά γίνονται. Σωστό. Δεν δουλεύεις. Αυτά γίνονται μαζί. Σωστό.
Αυτά γίνονται μαζί. Μα τη διαιτησία που είχε φέτος έπρεπε να είναι τουλάχιστον δεύτερη. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή τα λεφτά που ξόδεψε ο ΠΑΟΚ και τα σφυρίγματα που είχε. Ναι, τα ξόδεψε. Στους υπαλλήλους του τα ξοδεύει. Πες μου με ένα παίχτη. Ένα μπερμπάτοφ έχει πάρει. Δηλαδή και ο Μάκο Πεχταράς που τον έχω πει 500.000 φορές, χωρίς αυτόν τον παίχτη ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Είναι μια μικρομεσαία ομάδα όπως είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτό εννοώ μικρομεσαία, έτσι, όχι. Και τώρα χωρίς τον Μάκ 4 μάτς θα έχει θέμα. Για να δούμε. Βέβαια θα έχει, ρε φίλε, αφού δεν έχει έναν να κλωτσάει την μπάλα. Βλέπεις οι Αθανασιάδητες αυτοί δεν ξέρουν μπάλα. Όσο και να βάζουν την μπάλα στα δίχτυα δεν ξέρουν, δεν μπορούν να κάνουν τρίπλα ούτε σε κόνο. Είναι αργοί. Δηλαδή τι να πω τώρα με αυτή την ομάδα. Δεν βλέπουν εκεί τόσοι ανθρώποι που έχουν παίξει μπάλα υποτίθεται, ξέρω εγώ, δεν βλέπουν ότι δεν υπάρχει ένας παίκτης να ξέρει μπάλα. Τι να μου είχαν ένα παιχταρά αυτόν που τον δώσαν εκεί στη Λακορούνια, θα βγάλει Λακορούνια του κόσμου τα λεφτά και αυτοί εδώ πέρα κοιμούνται όρθιοι. Λοιπόν. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό το center back που είχε και πήγε στον Παναθηναϊκό, πώς το λέγανε, το Κροάτι. Το Σίντελφελντ. Το Σίντελφελντ. Ο Παναθηναϊκός τον πήρε τζάμπα για ένα κομμάτι ψωμί και ο ΠΑΟΚ πλήρωνε ενίκιο στους Τσέχους, στους Ρώσους, πιο πολλά από ότι τον αγοράσαν αυτοί, ρε φίλε. Δεν σας πάει το μυαλό ότι κάποιος το δαγκώνει αυτόν τον άνθρωπο. Έλα ρε, τι λες τώρα. Φίλε, μην τρελαθούμε. Και τι να κάνει, κοίταξε Άρης. Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν άκουσες το κόλπο με την Κόσκο, έτσι. Απλά δεν το βγάλανε γιατί ο Ολυμπιακός δεν θέλει να τον δώσει το Μαρινάκι στον Ολυμπιακό. Εδώ υπάρχει ένας κολοσσός, που είναι κολοσσός τώρα, όχι τώρα να έχουμε να λέμε, που θέλει τον Ολυμπιακό και να τον εκτοξεύσει, όχι τώρα να... Έτσι δεν είναι. Ας δούμε και ένα Ολυμπιακό ρε φίλε να πηγαίνει στους 4 του Champions League, στους 8. Ναι, δεν τον δίνει. Άντε, θα πεθάνουμε και να τον δούμε, να πούμε. Εντάξει, εμείς θα πεθάνουμε και θα δούμε πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Πάρτε ένα ρε. Άμα δεν μπορείτε να το πάρετε, πέστε ένα να σας δώσουμε ένα από τα δικά μας. Έχουμε τόσα. Πανικός γίνεται εδώ κάτω να πούμε. Δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Έχουμε χτίσει 3 φορές έχουμε αλλάξει τα γραφεία μας. Φύγαμε από το Πασαλιμάνι, πήγαμε στην πλατεία Αλεξάνδρας. Σηκώνουμε κτίρια, απαγορεύεται ο συντελεστής δόμησης να κάνουμε άλλο όροφο να βάλουμε. Δεν χωράνε άλλο πια. Κουραστήκαμε. Πάρτε ένα. Πάμε στον πέμπτο από το τέλος. Μην καλείτε οι υπόλοιποι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Όχι. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Μια χαρά, φίλε. Εσύ. Ωραία. Τι έγινε? Σε πέτυχα. Χαίρετε. Είμαστε OK. Λοιπόν, Αργύρης από Ρέντι. Ρέντι, ναι. Λοιπόν, Ολυμπιάκος, έτσι. Τους είδαμε. Από το Ρέντι, ρε φίλε, τι θα είσαι, Πανιόνιος? Τι θα είσαι? Όχι, υπάρχουν και Σόγαμπρι, ξέρεις. Σόγαμπρι. Ναι, ήρθε από πάνω και λέει Παναθηναϊκός από το Ρέντι. Σόγαμπρος είναι. Για πες τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα έργα. Λοιπόν, καταρχάς θα πω, θα μιλήσω για το βόλεϊ και μετά θα πω και στο μπάσκετ. Θα πω ότι η διαφορά που υπάρχει, που υπήρξε μάλλον την περσινή σεζόν στον ΠΑΟΚ με τη φετινή σεζόν, και είναι η αντιστοιχία των προέδρων. Δηλαδή, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ την περασμένη χρονιά έφερε κάποιους παίκτες και τον Ολυμπιακό τον ξεθέωσε. Μιλάς για το βόλεϊ. Ναι. Μιλάς για το βόλεϊ. Βέβαια. Ναι. Έρχοντας το καλοκαίρι, κάποιους παίκτες τους άφησε ελεύθερους από ό,τι καταλαβαίνω. Φύγανε ή τους αγοράσαν, δεν ξέρω τι έγινε. Τελειώσαν τα λεφτά. Λοιπόν, ξεκινάει καινούργια σεζόν και ο Ολυμπιακός τι έκανε. Πήγε, αγόρασε άλλους παίκτες για να τους λέει: αν πάρει σήμερα το πρωτάθλημα, θα φέρω και άλλους παίκτες, καλύτερους. Και θα έρθω να πω ότι σε αυτό θα πω μπράβο στον ΠΑΟΚ που έφερε δύο Αμερικάνους. Τώρα, αν θα δέσουν ή δεν θα δέσουν. Ότι παιδιά να μην το χάσουμε, να τους πολεμήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ανέτοιμη ακόμα η ομάδα του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Δηλαδή ήταν προετοιμασμένοι και οι Αμερικάνοι για αυτό το παιχνίδι, για αυτά τα παιχνίδια. Θα το δούμε στη διάρκεια των play-off. Σ' αρέσει το βόλεϊ, ρε. Και ό,τι έχει σχέση με σφαίρα και παίζει ο Ολυμπιακός, τα βλέπω όλα, φίλε. Δηλαδή κάθεσαι, βλέπεις βόλεϊ. Ό,τι μπορείς να καταλάβεις. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και θα δώσω και. Εγώ για τους οπαδούς, θα πάω τώρα στο ποδοσφαιρικό. Εγώ για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, να δέσουμε, ξέρω εγώ, δεν τους λυπάμαι. Λέω, ξέρεις που φτάνω. Δηλαδή, έφτασα στο σημείο όταν έβγαινε ο φαντάσου Βαρδινογιάννης. Ταλαιπωρημένοι είναι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα, δεν έχουν πάρει κύπελο, μπάλα δεν βλέπουν. Διαιτησία δεν είναι. Δηλαδή, την αγανάκτησή τους, πώς μπορώ να σας το μεταφέρω. Δηλαδή,
φτάσαμε στο σημείο να έρχεται ο Βαρδινογιάννης και να λέει ποτέ ξανά προφέρουμε στον Πειραιά. Την καταλαβαίνω την αγανάκτησή τους. Όταν δεν το έχουν πάρει, και, δηλαδή δεν το έχουν πάρει, έχουν καιρό να το πάρουν, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν είμαι εριστικός, δεν το λέω με κακή έννοια. Θέλω να πω όμως με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, έχεις λεφτά? Έχει. Έχεις, ωραία. Πιστεύω ότι για να τα κάνεις αυτά τα λεφτά, δεν μπορεί να σε, να σε χαζός. Πρέπει να έχεις βάλει κάποιους ανθρώπους και τα 5 ευρώ να σε κάνανε 150. Έτσι δεν είναι? Και με το μυαλό σου. Σαββίδης, λες πού θα κάνω την άκρη μου από εδώ, τα αύξησα τα λεφτά μου και έχω κάνει μια περιουσία καλή. Έρχεσαι στον ΠΑΟΚ. Εσύ πώς τερμινεύεις αυτό το, την αποτυχία του στο ποδοσφαιρικό κομμάτι? Να σου απαντήσω. Να παλεύει τώρα με την Τρίπολη και τον Πανιόνιο. Ναι. Να σου απαντήσω με κάτι άλλο. Για ποιος είναι ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στη Super League τα τελευταία 4 χρόνια? Πρόεδρος, έτσι. Ποιος είναι ο πιο πετυχημένος? Μην το ψάξεις να το βρεις, θα το πω εγώ. Δεν θα το βρεις. Ο Αστέρας Τρίπολης. Αγοράζει παίκτες 50.000 και τους πλέπει 10 εκατομμύρια, ρε. Έχω ένα φίλο μου. Έπαιζε στον Πιερικό πριν πολλά χρόνια. Τσιρίκας λέγεται. Και έχει ασχοληθεί στο σκάουτινγκ του Αστέρα Τρυπόλεως. Αυτό μου το έλεγε πριν 2-3 μέρες. Βλέπαμε Παναθηναϊκό Ατρόμητο στο καφενείο και ο Τσιρίκας Χρήστος από τον Πρισσό Γρεβενών Πιερικό. Με αλέβατο προπονητή στον Πιερικό. Μου λέει και η Λόφσκι και τα λοιπά. Ο Μαδάρο Πιερικός. Μου λέει, φίλε, του λέω κάπου είχες ασχοληθεί. Ναι, λέει, για πολλά χρόνια δούλευα στην Τρίπολη. Η Τρίπολη είναι κερδοφόρος επιχείρηση. Λοιπόν, γιατί θα. Να ναι, αυτό που λες, αυτό που λες το ξέρω από μέσα και με παίκτες και με ποσά. Ναι, μου βγάλε και ποσά, ας πούμε, και πέσαν τα μαλλιά που δεν έχω. Για την Τρίπολη. Έτσι. Φίλε μου, να πω δύο πραγματάκια, γιατί περιμένω και τα άλλα παιδιά. Καταλαβαίνω ότι είναι κρίμα να περιμένω όπως περίμενα εγώ, να περιμένω και εκείνοι. Δύο πραγματάκια ακόμα. Όσον αφορά για την περίοδο του Κόκαλη που είπε προηγουμένως ο κύριος, ο προηγούμενος, θα του θυμίσω κάτι. Αγόρασε παίκτες. Και αγόρασε το ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε στην Ελλάδα από τι. Ξεκίνησε και από προπονητή. Ποιον επήρε? Τον Μπάγεβιτς. Ελλάδα, αγόρι μου. Ελλάδο. Ξεκίνα. Απ' την ΑΕΚ τον πήρε εκεί. Να θυμίσω ακόμα και ο Βαρδινογιάννης. Όπως πήρε ο Γουλανδρής από τον Παναθηναϊκό τον Πετρόπουλο. Αν δεν τα θυμάσαι αυτά. Για να θυμίσω ακόμα. Δεν τα θυμάσαι αυτά, είσαι μικρός. Όχι, 48 φίλε είμαι. Άρα θυμάσαι γιατί και ο Γουλανδρής το ίδιο έκανε. Τότε. Για να θυμίσω πιο πρόσφατα, ο Βαρδινογιάννης για να κάνει ομάδα, ποιους παίκτες πήρε από τον Ολυμπιακό? Αν είσαι Μάκη Σαββίδη, ας τους Όλσεν και τα Μόλσεν και τα Τόμψεν να πούμε και τα τέτοια πράγματα και γνωρίζεις και κουζάρεις λίγο από μπάλα, πες αυτός, αυτός και αυτός. Ελάτε εδώ. Πόσα θες, δηλαδή, λέμε τώρα, Φορτούνη, πόσο σε θέλουν εκεί πέρα, 10 εκατομμύρια, πάρε 12. Έλα, προχώρα. Ποιος είσαι, Μπέργκ, έλα εδώ. Που είπε προηγουμένως, εγώ θα συμφωνήσω ότι Μπερμπάτοφ και Μπέργκ, δηλαδή στείλ τους στη Χινή να παίξουν, ρε φίλε. Στη Χινή να κάνουν 7 γκολ και οι δύο μαζί. Πάρε τον Αθανασιάδη και πήγαινε κάτω στον Πλατανιά και πες του ποιος είναι ο, ναι, ποιος είναι ο προπονητής στην Πλατανιά. Ο Παράσκος. Ο Παράσκος, πες του Παράσκος, σου δίνω τον Αθανασιάδη και δώσε μου τον συντεφό σου. Πήγαινε στον Κομπότη που είναι στη Λιβαδιά και πες του δώσε μου τον Μάτζιο και σου δίνω, ξέρεις θα σου πούνε. Άσε ρε φίλε τράβα από εδώ πέρα. Άσε ρε φίλε τράβα από εδώ. Που ο Μάτσος είναι 35. Δεν στο δίνει. Και να, εγώ δεν το λέω με κακή έννοια. Δεν το λέω με κακή έννοια. Δεν στο δίνει. Εγώ γουστάρω, εγώ γουστάρω στο Παρσαβατελούνια που φοράω. Ολυμπιακός είμαι, αρρωστάκι. Μια βαντελά, 4 νύφια έχω. Τα δύο είναι παοξάκια και τα δύο είναι Ολυμπιακοί. Κάτω Αθήνα. Αμέ. Παοξάκια. Ναι ρε φίλε. Σώπα, ρε. Ναι, ρε φίλε, και όταν ο Παναθηναϊκός παίζει τον Ολυμπιακό, ξέρεις, έχουμε την αντιπαλότητα, αλλά δεν, ξέρεις, είναι σαν τα παιδιά που μου λέει μάνα μου, άστους, ρε, να πούμε, μην τους σκίζεις, άστους. Τι γίνεται. Το ένα αγόρι και το άλλο κόρετσι, παγουζάκι. Οικονομικά πώς πάτε κάτω, όχι Ολυμπιακός, γενικά η ζωή πώς είναι κάτω. Φίλε, εδώ στο Ρέντι. Ας τα πω εδώ, ναι, τώρα, για πες μου, τι γίνεται κάτω. Είναι χάλια η κατάσταση. Είναι... Τα εργοστάσια, εντάξει, τα εργοστάσια εκεί τι γίνεται, πώς πάνε. Τι... Επειδή είσαι για εργοστάσια, ξέρεις, να σου πω για να καταλάβεις που δούλευα. Έχω καταρχάς να δουλέψω 5 χρόνια. Πού δούλευες? Δούλευα στη Χαλιβουργία και έχω φάει και 21 μήνες φυλακή για την απεργία. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος. Έχει πολύ πράγμα, ανεργία, ε. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Έχω ένα ξάδερφο και έχει εργοστάσιο στο Ρέντι. Με λαμαρίνες ασχολείται. Πώς πάει, καλά?
Λαμαρίνα. Κάνει και τη μπουλάει έξω. Μάλιστα. Χάλια λοιπόν. Τα λέμε. Τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπομονή. Και συγγνώμη για τους υπόλοιπους. Δεν θα προσβάλλω τον Πάοκ. Πάντως η αλήθεια είναι άνεργοι εσείς. Άκου, άκου. Ναι, ναι, κατάλαβα. Βάλε λεφτά και πάρε παίχτες. Έκλεισες. Τα λέμε. Τον Ολυμπιακό μου. Γεια σου. Τα λέμε. Η ουσία Γιάννη ποια είναι? Άνεργοι αυτοί σαν άνεργοι και εμείς. Αυτή είναι η ουσία του τελευταίου τηλεφωνήματος. Επόμενος φίλος, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, φίλε. Καλά είσαι? Καλά είμαι, ναι. Πάντως τον χρόνο δεν το χειρίζεσαι καλά. Ναι. Είσαι πολύ χειρότερος από τον κόκκινο. Από τον κόκκινο. Ναι, αυτή είναι η παρατήρησή μου. Ναι, αλλά τουλάχιστον μιλάνε όλοι. Ναι, μιλάνε όλοι, αλλά κάτσε ρε μάγκα. Από τις μία, 70χρονος Παοξής, ε. Είσαι 70. Από τις, ναι, ναι. Από τις μία και είμαι στο τηλέφωνο. Να ζητήσω συγγνώμη. Λοιπόν, όχι, δεν θέλω συγγνώμη. Εντάξει, τώρα θα δεχτείς μία καλοπροαίρετη. Ναι, ναι, ναι. Πες, πες. Αυτή, έτσι, μια πορεία που έχω. Ναι, βεβαίως. Ναι. Για πες μου, σε παρακαλώ, πόσοι Αριανοί πήρανε σήμερα τηλέφωνο? Κανένας. Κανένας. Πόσοι Ηρακλειδείς πήρανε τηλέφωνο? Κανένας. Κανένας. Παοξίδες με μένα μαζί πόσοι περίπου πήρανε? Καμιά δεκαριά. Όχι, πολλοί είπες. Πόσοι? Πολλούς είπες. 6 με 7. 6 με 7. Ο ένας, ναι, κατηγόρησε και τον ΠΑΟΚ με το διαρκείας που έχει το διάβολο επάνω και έχει το σατανά επάνω. Το σατανά. Λοιπόν, 6, ναι, με 7. 6 με 7. Πες μου, σε παρακαλώ, πόσοι Ολυμπιακοί πήρανε? Πόσοι πήρα, Γιάννη? Καμιά 7 δεν πήρα και αυτή. Πόσους? 6-7. Αεξίδες πήρανε, Παναθηναϊκοί. Σοβαρά μιλάς, ρε Κώστα? 6-7 πήρανε Ολυμπιακοί σήμερα στο σταθμό σου? Πήραν Ολυμπιακοί, 2 Παναθηναϊκοί, 2 Αεξίδες. Πάνω από 13 πήρανε Ολυμπιακοί. Για σαν τους μάγκες. Ωραία. Μπράβο. Ναι, όμως αυτό κάτι σημαίνει, Κωστή. Τι σημαίνει? Έχεις πόρτα ανοιχτή, μεγάλη πόρτα κιόλας. Και τα μπαλκονόπορτες είναι ανοιχτές και τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Γλυκέ μου. Πώς γίνεται δηλαδή πω, γλυκέ μου, οι Ολυμπιακοί? Συγγνώμη. Ναι, ναι, θα σου απαντήσω, ναι. Όχι, θα με απαντήσεις μετά. Πώς γίνεται οι Ολυμπιακοί να παίρνουν συνέχεια σε αυτό το σταθμό, σε σένα και στον Καμόρα? Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Μπορεί να μου δώσει μια απάντηση. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι οπαδός. Ο Καμόρα είναι. Το ξέρω που δεν είσαι οπαδός. Ο Καμόρα είναι. Ο Καμόρα τι είναι, οπαδός είναι? Είναι οπαδός του ΠΑΟΚ, έτσι δηλώνει. Άντε καλά, φτερνή σου. Λοιπόν, μπορείς να με πεις πού οφείλεται αυτό το παίρνουν Ολυμπιακοί? Θα σου απαντήσω. Ναι. Ότι είμαστε πιο ανοιχτά μυαλά και ακούμε τους πάντες και μιλάμε με τους πάντες. Δεν κλείνουμε κόσμο εμείς. Όχι, ρε. Όλοι οι άλλοι είναι κλειστά μυαλά και μόνο τα δικά σας είναι ανοιχτά. Μάλλον έτσι φαίνεται. Εγώ δίνω άλλη εξήγηση. Για πες μου τη δική σου. Και αν θέλεις, μπορεί να την ακούσεις κιόλας. Να την ακούσουμε, ναι. Αφού τους χαϊδεύεις τα αυτιά, ρε Κώστα. Δηλαδή. Και βγαίνουν μέσα στην πόλη μας και μας στάβουνε και μας ηρωνία ο άλλος να σας δώσω και μερικά πρωταθλήματα. Δεν έχει πόλη. Να... Άκου, δεν έχει πόλη. Άκου να δεις. Εσύ. Ναι. Εδώ πέρα παρανοείς κάτι. Ότι εδώ φέραν την τεχνολογία στην Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στα ραδιόφωνα. Με το ίντερνετ. Βεβαίως, για να ακούνε οι πάντες. Και οι άλλοι σταθμοί δεν έχουν ίντερνετ. Πώς δεν έχουν? Λοιπόν, και κάτι άλλο. Οι άλλοι σταθμοί έχουν και οι άλλοι ίντερνετ. Πού θες να καταλήξεις? Ότι τι. Θέλω να καταλήξω ότι βρήκανε πόρτα ανοιχτή και παράθυρα ανοιχτά και μπαίνουν στο σταθμό. Τι να κάνουν? Οι άλλοι. Κάνουν την προπαγάνδα. Περίμενε όμως. Εγώ τι πρέπει να κάνω, να τους πω? Ναι, αλλά δεν παίρνουν οι Ηρακλειδείς και οι Αριανοί και οι Παοξίδες όμως. Και τι, εγώ να μην κοιμηθώ το βράδυ, λες, το που δεν παίρνουν? Α, δεν στεναχωριέσαι? Γιατί να στεναχωρεθώ? Μήπως στεναχωρεθείς μετά από λίγα χρόνια? Θα ζω, ρε, μετά. Εγώ. Θα ζω, ρε, χρυσέ μου. Την ηλικία σου θα τη φτάσω. Εγώ μπορεί να μην φτάσω τα λίγα χρόνια. Α, έτσι το πάμε. Και κάτι άλλο θα σου πω τώρα. Για πες μου λοιπόν, οι άλλοι σταθμοί. Ο Μελισανίδης παραδέχεσαι ότι είναι μάγκας? Στάσου λίγο, ένα λεπτό. Οι άλλοι σταθμοί που έχουν ίντερνετ και διώχνουν τον οπαδό της άλλης ομάδος. Ναι. Τι επιτυχία έχουν? Τι επιτυχία έχουν? Μάλιστα. Καλά τώρα, εντάξει. Που είστε πρώτοι, εντάξει. Και εγώ, παρόλο που εσύ... διαφωνώ σε αυτά τα πράγματα. Στάστο. Εσύ πιστεύεις. Μέχρι το βράδυ ακούω εσάς. Βρε γλυκέ μου άνθρωπε. Εσύ πιστεύεις ότι αν τους διώξουμε αυτούς εδώ σαν λεπρούς, θα είμαστε καλύτεροι, ας πούμε, θα είμαστε πιο. Όχι λεπρούς, να μην τους χαϊδεύετε, ρε. Δηλαδή, τι έτσι κάνουμε να του πούμε, άντε στο διάλογο καθήκια. Μια ώρα μιλάει ο ένας, μια ώρα μιλάει ο άλλος τώρα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Να σας κάνω μια ερώτηση αδιάκριτη. Ναι, πολιτικά, πού είστε τοποθετημένος? Εγώ? Μάλιστα. Όπως εσύ, ακριβώς ίδια. Δηλαδή, τι? Πουθενά. Πουθενά. Αν μου έλεγες Πασόκ ή αριστερός, θα σου έλεγα, ρε παιδί μου, δημοκρατία δεν έχουμε, δεν πρέπει να του ακούμε όλους.
Αυτό. Όχι, δημοκρατία έχουμε, ρε παιδί μου. Δεν είπα εγώ να μην τους ακούμε. Ναι. Αλλά εδώ πολύ χάιδα μ' άρεσε η Κώστα. Τέλος πάντων, τελείωσε. Πάμε. Και σε ζητάω συγγνώμη αν σε στεναχώρεσα. Δεν με στεναχώρεσε. Σε λέω το άλλο τώρα. Πάμε παρακαλώ. Γυρνάς και λες τον Σαββίδη να την πάρει μόνος του την ΕΠΟ και τα λοιπά. Όπως θέλει ο κάθε παοξής οργανωμένος. Λοιπόν, ωραία, ωραία, ωραία. Εσύ παραδέχεσαι ότι ο Μελισσανίδης είναι μάγκας. Εγώ το θεωρώ μεγαλύτερο μάγκα από τον Σαββίδη και τον Αλαβούζο. Γιατί δεν την παίρνει αυτός μόνος του, ρε. Γιατί? Ναι. Γιατί είναι τζάμπας. Και γιατί θέλει. Δεν είναι τζάμπας, δεν μπορεί μόνος του. Θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Ο άλλος την έχει δαγκωμένη από παντού, ρε, το ποδόσφαιρο. Δεν μου λες τώρα εσύ από που είσαι. Από παντού το έχει δαγκωμένο. Εσύ, βεβαίως. Εσύ που είσαι τώρα μεγαλύτερος από μένα και πιο έμπειρος. Ναι. Με τον πατέρα σου τον πρόλαβα πάρα πολύ. Άκουμε τώρα. Εμείς τώρα, αν βοηθήσουμε τον Μελισσανίδη να πάρει την ΕΠΟ και έρθει αύριο η ΑΕΚ στην Τούμπα. Ναι. Και έχει μια διαιτησία όπως είχε ο Ολυμπιακός. Γιατί εμείς βοηθάμε τον Μελισσανίδη και δεν βοηθάει ο Μελισσανίδης σε εμάς? Γιατί το θέτεις έτσι? Η εμπειρία σου τόσα χρόνια σου λέει ότι βοηθάει ο Μελισσανίδης τον Σαββίδη ή ο Σαββίδης τον Μελισσανίδη? Αλληλοβοηθούνται. Ωραία. Δεν βοηθάει ο Σαββίδης. Μπορεί ο Σαββίδης μετά από λίγο καιρό να βρεθεί πιο μάγκας από τον ξέρεις τον Σαββίδη ποιος είναι και τι είναι. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω το Μελισσανίδη τι είναι. Γι' αυτό λέω. Το Σαββίδη δεν το ξέρεις. Όπως ξέρω και το Μαρινάκι τι είναι. Το Σαββίδη το ξέρεις. Θέλω να το δω πιο δυναμικό. Πώς θα τον δεις άμα δεν πάρει στα χέρια του κάτι? Ναι. Γιατί πιστεύω ότι θέλω να την πάρει μόνος του. Για φόρο τον βλέπεις το Σαββίδη εσύ, Ποδοσφαιρικά ναι. Μη βιάζεσαι, ρε Κώστα. Μη βιάζεσαι. Εδώ μιλάμε για Αλεπού, να πούμε. Αλεπού. Ναι. Την πάει λαό τη δουλειά, μη στεναχωριέσαι. Θα ζήσουμε να το δούμε το. Άλλο αυτό, ρε, άλλο αυτό, ρε. Μπορεί αύριο να πεθάνουμε, τι σημασία έχει αυτό? Ναι, λέω. Υπάρχει, στη βράση κολλάει το σίδερο, αυτό λέω. Λοιπόν, Κωστή, χάρηκα. Τα λέμε. Συγγνώμη. Όχι, 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 όχι. Καλά κάνεις. Χάρηκα. Απλά να ξέρεις ότι. Σου, απλά. Αλλά δεν μ' αρέσει, ρε Κωστή. Θέλω να ξέρεις ότι εγώ σαν άνθρωπο. Ο Καμόρα και εσύ να πούμε πολύ χάι δεν μ' αρέσει. Ο Καμόρα βγάζει μια αντίδραση. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Είναι... Αχ, ρε Κώστα, να ξέρεις πόσο νευριάζω και δεν μπορώ να αλλάξω το ράδιο. Ρε εσύ, ο Καμόρα, εγώ το ξέρω και εκτός. Δεν υπάρχει πιο βρώμο παοξής σε εισαγωγικά από τον Καμόρα. Δηλαδή. Άσε, ρε Κώστα, άκουρε τώρα. Εγώ τον έχω για λιώτικο. Συγγνώμη, εγώ θα σου πω κάτι για τον Καμόρα, αν και δεν είναι φίλος μου. Ο Καμόρα τόσα χρόνια δεν έχει χρηματιστεί από κανένα παράγοντα. Είπα τέτοιο πράγμα. Ναι, άκου να δεις. Βγάζει ένα σαράκι ο Καμόρα, γιατί ο Καμόρα έχει κάνει ταξίδια, είναι παλιός παοξής κτλ. Βγάζει ένα σαράκι ο Καμόρα και θέλει να δει τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλο. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Γιατί εγώ μιλάω μαζί του και εκτός. Αυτό ούτε με τα ντερά του δεν ταιριάζει. Βρε είναι γουστος λαμάς. Βρε είναι καζατζηδικός. Βρε είναι στραβομούτσουνος. Αλλά είναι παοξής. Και είναι παοξής και τρώει σαράκι για αυτό που γίνεται. Ο Καμόρα. Έτσι τον έχω ζήσει εγώ τον Καμόρα αυτά τα χρόνια εδώ πέρα. Εγώ είμαι τρελός. Δεν γουστάρω κανέναν. Δεν φτιάχνομαι καχύποπτος. Δεν είμαι, δηλαδή, πώς να σου το πω. Δεν μπορώ να είμαι οπαδός. Ούτε τοπικιστής μπορώ να γίνω. Δεν μπορώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν μου βγαίνει. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχω πολλά γραμμένα. Μπορώ να τα πω και να τα τεκμηριώσω όσο μπορώ? Βεβαίως, κυρία μου. Βεβαίως. Καταρχήν, να αρχίσουμε με τον παππού που είπε ότι η εκκλησία είναι εδώ το Καραϊσκάκι. Ναι, κύριε παππού, όπως ήταν εκκλησία και με τον Ατρόμητο, με τον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ. Όντως έχετε δίκιο, κύριε παππού. Μετά, λες ας πούμε για το Μελισσανίδη συνέχεια. Εγώ το θαυμάζω το Μελισσανίδη. Σωστά. Δηλαδή, θα τον προτιμούσα στον ΠΑΟΚ. Άσε να μιλήσω εγώ, ρε. Το Μελισσανίδη. Ναι, εσύ δεν ήσουν που έλεγες εμένα δεν θα μου κάνουν κουμάντο τι θα λέω για το Μελισσανίδη και το Μαρινάκι όταν ήθελες να πας στην τηλεόραση. Ναι, τώρα τι σαλιάρισμα είναι αυτό με το Μελισσανίδη? Τι σαλιάρισμα είναι? Ναι. Ε, βλέπω μπαίνει δυναμικά, ρε φίλε. Ε? Μπαίνει δυναμικά. Ναι, και πέρσι έλεγες για τον Ηρακλή δυναμικά, ότι μπαίνει ο Ηρακλής δυναμικά. Τώρα το άλλαξες του χρόνου, γιατί δυναμικά η ΑΕΚ έλεγες. Τώρα μη σύγκρινες τώρα τον Ηρακλή με την ΑΕΚ, ρε φίλε. Τώρα εσύ του σύγκρινες. Εγώ δεν συγκρίνω, ούτε λέω κάτι για να δει ο Ηρακλή αυτή, μου δίνει την αίσθηση ο Μελισσανίδης ότι είναι ένα πολύ
μια πολύ μεγαλύτερη αντιπολίτευση για το Μαρινάκι από ό,τι είναι ο Σαββίδης και ο Λαμπούλης. Μάλιστα, να πάμε τώρα στους λαμπτήρες, αυτούς που μιλάνε με το Λάμπτα να ούμε. Εσύ διαφωνείς ότι ο Μελισανίδης το μετράς περισσότερο από τον Αλαφούζο και τον Σαββίδη. Παραγωγικά, σαν αλητία, σαν... Όταν μάθει καλά τα κόζια και ο Σαββίδης, γιατί ο Αλαφούζος τα ξέρει, τότε θα μπορέσω να σου απαντήσω. Ναι, σωστό αυτό που λες. Σήμερα όμως δεν σου κάνει την αίσθηση. Ναι. Δεν με κάνει καμία εντύπωση, γιατί αν ήθελε το κράτος, θα κυνηγούσε τον Μελισανίδη. Ενώ δεν τον κυνηγάει το Μελισανίδη, κυνηγάει το Σαββίδη. Στάσου, το κράτος γιατί κυνηγάει το Σαββίδη. Το κράτος κυνηγάει το Σαββίδη, όχι το δικό μας το κράτος. Γενικά, ο Σαββίδης, ως ανατολικό μπλοκ, αυτό ήταν γνωστό. Βέβαια. Ναι, αλλά το ξέρουμε αυτό. Ναι, αλλά το κράτος άνοιξε τις πόρτες σε όλους αυτούς που ήρθαν από τα ανατολικά μπλοκ. Ναι, ως εργάτες. Ως εργάτες, ναι. Όχι ως επιχειρηματίες. Γιατί επενδυτής δεν είναι, δεν φέρνει λεφτά στην Ελλάδα. Ναι, αλλά εσύ. Άστο να συνεχίσει. Εγώ στον τομέα το δικό μου ξέρω ότι ο Σαββίδης ήθελε να αγοράσει και με πολλά λεφτά κανάλι. Και τον συγκεκριμένα τον Α, τον Κοντομινά. Ήταν έτοιμος. Γιατί ήρθε ο πρόξενος ο Αμερικάνος, πήρε τηλέφωνο και λέει όχι αυτός. Τέλος πάντων, άστα αυτά τώρα. Είναι χοντρά αυτά που σου λέω. Αυτά είναι χοντρά. Ξέρω, εντάξει τώρα. Ναι. Μόνο αυτό είναι. Ήρθε ο Αμερικάνος ο πρόξενος και λέει νο. Βγαίνουν οι λαπτήρες τώρα και λένε να βάλετε λεφτά, εσείς ρε, δεν έχετε ομάδα. Γιατί ρε, όταν είχαμε ομάδες και ο Πάκου και ο Άρης και λίγο ο Ηρακλής, ομαδάρες, δεν είχαμε ρε και δεν είχαμε λεφτά. Μας αφήσατε τίποτε να πάρουμε, κύριε Πλατόπουλε, κύριε Βαβακούλα. Κύριε Πλατόπουλε, ναι, τον άλλον, όπως το λέγατε, τον τερματοφύλακα του Εθνικού, τον Γερμανάκο. Κύριε Γερμανάκο, μας αφήσατε να πάρουμε τίποτε. Γιατί εσύ συγκρίνεις, λες τώρα, ας πούμε, τον Καραμελίδη δεν αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους. Σου λέω τι μου λένε οι διαιτητές, μου λένε. Τι σου λέω, όχι, εμένα βάλανε εποχή, να παίξω με τον Ολυμπιακό. Εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε Καραμελίδης, λες. Και τα κοράκια τι κάμνανε στις ομάδες μας, μπορείτε να μου πείτε. Ίδιο το έργο, ρε φουλάρι. Ίδιο το έργο. Τι βγαίνει τώρα ο Στραβοστόμης και μου λέει εμένα, βάλτε λεφτά και πάρτε παίχτες. Δεν είχα παιχταράδες, ρε εσύ. Εσύ είχες παιχταράδες, ρε, με τον Τζαλουχίδη που κυνηγούσατε το Δημόπουλο και τον Αθηναϊκό με τα καδρόνια. Τότε ήταν τα πέτρινα χρόνια τους. Τι με νοιάζει εμένα τι ήταν, ρε. Έχασε ο Πάοκ την Κυριακή στον Παθρακικό. Έχασε γιατί δεν έπαιξε μπάλα και. Εσύ ρε, πώς το κέρδισε στον Παθρακικό, ρε, 4-3. Που έχει ομαδάρα. Με μπέναλτι που δεν έδωσε τον Ηλιάδη στο 90, είναι γνωστό. Ε, γιατί τα γκολ που έβαλε ήταν όλα σωστά. Τα μπέναλτι. Πότε έγινε το ΠΟΚ, ρε Σικωστάκη μου. Το ΠΟΚ μιλάω, όχι το 59 το αυτό. Το ΠΟΚ. Πιο μπροστά από το 50. Το 30 κάπου και 35 έγινε. Πριν τον πόλεμο. Ποια ομάδα αντέδρασε από εδώ από την πόλη Μαδερσή που έγινε συμμαχία αυτή. Ο ΠΑΟΚ και ο Εθνικός. Ο ΠΑΟΚ και ο Εθνικός αντέδρασαν. Πάμε τώρα. Συμμαχία εγώ δεν θέλω, ρε Σιγάβρη. Με κανέναν. Ναι. Ξέρεις με ποιον θέλω συμμαχία. Με ποιον. Με όλους αυτούς που μαζευτήκανε όταν έγινε το παιχνίδι Ολυμπιακός Πανιώνιος Ολυμπιακός και είχε διακοπή. Αυτούς θέλω, τους 300 συμμαχία. Δικοί μας ήταν οι περισσότεροι. Ε? Δικοί μας ήταν οι περισσότεροι. Εκεί είμαστε. Δικοί μας ήταν οι βουλευτές. Πολύ δικοί μας. Κάνεις λάθος. 300 στη Βουλή δεν ήταν όλοι δικοί μας. Όχι, ήταν και δικοί μας, λέω. Και δικοί μας. Ναι, εντάξει, ναι, αυτό ναι, λέω. Σωστό. Οι οποίοι κάναν τις κότες τότε. Ε, και έβγαινε ο Ψωμιάδης και έλεγε να γίνει το παιχνίδι ξανά. Ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, για τον Παναγιώτη μιλάω. Το έλεγε, ναι. Κακός. Κακός τώρα πάμε για στη θέση του Χαλίφη να γίνει Χαλίφη στο ΠΑΟΚ. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, Χαλίφη στη θέση του ΠΑΟΚ, αφού κατεβαίνουν συμμαχία. Δηλαδή θα πούνε πρόεδρος ο Σαββίδης ή ο Μελισανίδης και το ένα και το άλλο. Χαλίφηδες στη θέση του Χαλίφη, όσο και να θέλω να σε προσβάλλω, Κωστή, είστε όλοι εσείς εδώ πέρα στην πόλη μας, ραδιόφωνα παραγωγή και το ένα και το άλλο. Ο λόγος. Ο λόγος. Ναι. Πολύ απλός. Γιατί γίνατε χαλίφηδες στη θέση του Διακογιάννη και του Φουντουκίδη. Αυτά που εμείς δεν βλέπαμε τότε στον ΠΑΟΚ, αυτά τα κάνετε εσείς τώρα χειρότερα. Δηλαδή, όταν εσείς μιλάτε, βγαίνετε και λέτε δεν υπάρχουν παιδάκια να είναι παοξίδες, αριανοί, ηρακλειδείς. Όχι, αριανοί και ηρακλειδείς. Όταν είπαμε για ηρακλειδείς και αριανοί. Όχι,
Και γιατί δεν γίνονται και παοξίδες. Και θες να το πάρουμε μόνο για αυτούς, μόνο για αυτούς. Όταν εσείς όλη την ώρα μιλάτε ρε, για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, τι θέλουν να δουν αυτά τα παιδάκια. Και τι να κάνουμε, να αφήσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και να δούμε το Δεδροπόταμο με τον Άρη. Ναι, το Δεδροπόταμο με τον Άρη θα βλέπεις, ε. Κάτσε, ρε φίλε. Θα λες αυτό. Τι να πάρω, δηλαδή, να κάνω εγώ, ξέρω εγώ, φρουρά τους Αριανούς, να τους παίρνουν σύνδεσμοι και να βγάζουν λεφτά. Και εγώ τι να κάνω, να παίρνω το 30%, όχι, με συγχωρείς, δεν το κάνω. Α, έτσι είναι. Άρα κοιτάτε, γίνατε εσείς χαλήφιδες στη θέση του χαλήφη. Και τι να κάνω, ας μην τον κλέβω τον Άρη, να τον είχαν αλφα εθνική. Θα λέτε πρώτα για την πάρτη σας και μετά θα λέτε για τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Μισό λεπτό, εμένα, βγάλε με από το καδρόνι. Δεν έχω τη σημαία της Θεσσαλονίκης εγώ απάνω, ποτέ δεν την είχα. Ποια? Τη σημαία του Μακεδονομάχου, δεν την είχα ποτέ. Αλλά κάποιο αυτό. Ναι, δηλαδή, τι να κάνω εγώ τώρα, να πάω να δω Άρης Χρυσούπολη και να μην δω Ολυμπιακός Ατρόμητος, ας πούμε. Γιατί να δεις Ολυμπιακός Ατρόμητος για να δεις Άρης Χρυσούπολη. Γιατί να δω Άρης Χρυσούπολη. Ναι. Γιατί η Αργιανή είναι φύρα. Τι είναι? Φύρα. Εσείς τους κάνατε όμως όλους. Με νοιάζει εμένα. Α, τι σε νοιάζει εσένα. Άρα δεν πρέπει να μιλάτε για να λέτε τους οπαδούς να κατακρίνετε τον ένα και τον άλλο. Ποιος κατακρίνει? Και κάτι τελευταίο για να κλείσω, για να μην σκαλίζω και πάλι. Διακρίνω κάτι. Ότι στα σχολεία έχει παοξάκια, γαβράκια, εξάκια πιο πολλά και οι Αργιανοί και οι Ηρακλειδείς είναι πίσω. Αυτό είναι. Τα μια... οποία ακούνε και ραδιόφωνο και βλέπουν και κινητά, έτσι. Και μαθαίνουν από εσάς. Δηλαδή, εμένα η κόρη μου έγινε πάοκ από μένα. Μα δεν έγινε κόρη σου από πάοκ, πιάσε αυτά τα χαζά σου. Παοξάκι. Και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Το ξέρεις πολύ καλά. Με παοξίδικες μπάλες. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Και κάτι τελευταίο να κλείσω με τον κύριο Θωμαίδη. Πόσα χρόνια είναι στο Σκάι, κύριε Θωμαίδη? 5-6. 5-6. Πες μου μία κουβέντα, μία, δεν σου λέω πολλές, που να είπε εναντίον του Παναθηναϊκού. Αφού δουλεύεις στο Sky, ρε φίλε, πώς δεν μιλείς. Τότε δεν θα βγαίνετε να λέτε το για τους άλλους. Θα μιλάει ο κύριος Ομαέδης για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, κύριε Ομαέδη, ο Παναθηναϊκός δεν είναι πουθενά μπλεγμένος. Και αναφέρεστε στα play-off και στα στοιχήματα και στο ένα και το άλλο. Ωραίος. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει η κριτική σου. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει έτσι δυναμική. Πρώτο τελευταίος. Ναι. Ναι. Ωραία φωνή. Τραγουδάς, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είναι. Ο ΑΕΚΤΖΙΣ είμαι από Γιάννενα. Μάλιστα. Με καταγωγή από Κοζάνη. Ναι. Λοιπόν, ξεκινώντας θα πω για αυτό που μιλούσε τώρα, ότι ο Θωμαίδης είπε σε εκπομπή ότι ο παλιά είχε το κατεστημένο Παναθηναϊκός, το έχει πει πολλές φορές. Επειδή τυχαίνει κάποιες φορές να στο δάσκα. Επί Βαρδινογιάννη, φαντάζομαι. Επί Καπετάνη. Επί Ματζαβελάκη, πιο παλιά, βέβαια. Ναι, το είπε, το έχει πει αυτό. Αναιρείται σε αυτό. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι υπάρχει ελληνική οικογένεια που να γίνεται το παιδί της π.χ. ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ ή Ολυμπιακός από το ραδιόφωνο. Οι περισσότεροι γίνονται από τον παπά τους, από τον παππού τους ή από τα παιδιά στο σχολείο. Ή Ολυμπιακοί. Ή από τον κόμμενο της μαμάς. Ή γίνονται Ολυμπιακοί γιατί παίρνουν τα πρωταθλήματα και θέλουν να είναι πρώτοι. Μπορεί. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες τέτοιων παιδιών στα σχολεία. Λοιπόν, θα κάνω ένα αρχικό σχόλιο για το χθεσινό μάτς μέσα στην Τρίπολη που δεν μας δίνει καταφανέστατο πέναλτι του Παπαπέτρου. Είναι ο 15ος βαθμός που η διαιτησία στερεί στην ομάδα μου και έρχεται ως να αντικρούσει τη γνώμη που περνάνε τις τελευταίες περιόδους οι φυλάδες του Ολυμπιακού ότι η ΑΕΚ ελέγχει την ΕΠΟ. Και αυτό που λένε οι παοκτζίδες ότι ο Μελισσανίδης έχει πάρει από το Σαββίδη τη δεύτερη θέση στα σφυρίγματα. 15 βαθμοί έχουν στερηθεί από την ομάδα της ΑΕΚ από σφυρίγματα διαιτητών. Κοίτανε, το τελευταίο μήνα, κοίταξε, ο Ολυμπιακός παίρνει τα σφυρίγματα, μετά έρχονταν ο ΠΑΟΚ. Το τελευταίο μήνα πάει η ΑΕΚ να πάρει τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, μετά από το χθεσινό αναιρείται αυτό. Το Φεβρουάριο, ναι. Το Φεβρουάριο, ας πούμε, η διαιτησία που παίζει την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ δεν την έχει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι πήραμε και κανένα σφύριγμα όμως το Φεβρουάριο, παραπανίσιο. Από εκεί είχαμε το 70-30%. Ας πούμε, ο Σπάθας στο Καφτατζόγλιο, ναι, δίνει 75-25 τα φάουλ στην ΑΕΚ. Τα δεν οποία... δίνει πέναλτι στον Άρθο. Ναι, αλλά δείχνει με την εικόνα του τη γενική, έτσι, μην το πάμε στο ειδικό, ότι σέβεται πολύ την ΑΕΚ, την παίζει προσεκτικά κτλ. Αυτό άμα ήθελε να την παίξει προσεκτικά, δεν θα ξεκινούσε ποτέ τον αγώνα. Λόγω
λόγω καιρικών συνθήκων που δεν μπορούσαμε να μπούμε να παίξουμε. Ήταν ο μοναδικός τρόπος να πάρει ο Ηρακλής το Χ. Ναι, δεν ξέρω βέβαια. Το αγωνιστικός χώρος βοήθησε τον Ηρακλή. Σωστό αυτό που λες. Ήταν ο μοναδικός τρόπος να πάρει ο Ηρακλής το Χ. Σωστό. Αυτό που λες είναι σωστό. Ποδοσφαιρικά στέκει, βέβαια. Βέβαια. Ωραία. Τώρα να πάμε στα τωρινά γεγονότα. Συμφωνώ με την πρώτη. Να κάνω μια, πώς το λένε, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπες ότι η ΑΕΚ θέλει να γίνει σαν τον. Σαν τον Ολυμπιακό να πάρει αυτή την ΕΠΟ. Το ξύλο είπε ο Σαββίδης στην Αμερική ότι να και η ΑΕΚ παίρνει τώρα κάτι φάουλ, κάτι σφυρίγματα, κάτι κάρτες, κάτι αυτά. Το είπε. Ωραία, δηλαδή ναι, δεν θέλω, δεν θέλω να σκέφτομαι ότι ο φίλος μου Μελισανίδης θέλει να πάρει την ΕΠΟ και να κάνει τα ίδια όπως κάνει ο Μαρινάκης. Αυτό είπε. Ναι, ωραία. Άμα ήθελε να τώρα το αυτό πέρασε. Συγγνώμη, να... αυτό συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν σε διακόψω άλλη φορά. Το ότι πέρασε ναι, στα ναι. ψηλά γράμματα αυτό εμένα δεν μ' άρεσε. Έτσι. Από μέρους του Σαββίδη. Όχι, που το είπε. Από μέρους το πώς το αναδείξαν αυτό το θέμα. Εγώ αν ήταν στο χέρι μου, αν ήταν στο χέρι μου θα το έδινα περισσότερο βάση. Ναι, δηλαδή, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα, δηλαδή, ναι. Θέλει κάτι να πει ο ποιητής εδώ και το βγάζουμε ναι. με το συγγέλι, ναι. Ναι, για μένα γνώμη μου δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Για μένα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά πίσω από το συμβάν αυτό. Το φανερώνει για μένα η πρόταση του να μοιράσει λίγο περισσότερο το καρπούζι. Με τα έσοδα από την Ευρώπη να πηγαίνουν και στις μικρότερες ομάδες. Και με το γεγονός ότι είπε τέσσερις μεγάλοι και δύο μικρές ομάδες να πάνε στον Κοντονή και στην ΕΠΟ. Και να κάνουν τις προτάσεις. Ναι. Και γι' αυτό συμφώνησαν και πολύ μαζί του. Επίσης, να πω για τους Ολυμπιακούς που λένε αν η ΚΕΒ πηγαίνει στον Ολυμπιακό ή ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην ΚΕΒ. Είναι από το 1925 συνυφασμένοι μαζί. Υπάρχει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ο Ολυμπιακός μαζί. Με κάποιες περιόδους που δεν είναι μαζί. Ο Ολυμπιακός πάντα πλαισιώνει. Υπάρχουν πρωταθλήματα που ο Ολυμπιακός τα έχασε, θυμάμαι μερικά, όπου τη διαιτησία την είχε. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά το 1979 που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ναι, και το 1989. Θυμάμαι τον Καραβίτη να παίρνει πέναλτι έξω από την περιοχή, ας πούμε. Ναι. Και η ΑΕΚ έπεσε μπαλάρα. Είχε τεράστια διαφορά η ΑΕΚ βέβαια με τον Ολυμπιακό ποδοσφαιρικά, Μπάγκεβιτς, Μάρκο κτλ. Με Μπάρλο και πήγε στον Παράζ που δεν κατέβηκε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή εκείνος Ολυμπιακός πρέπει να τερματίσει τουλάχιστον με 2-1-0 βαθμολογία, τουλάχιστον 10 βαθμούς κάτω από την ΑΕΚ. Είχε τεράστια διαφορά. Και πήγε δηλαδή ο Ολυμπιακός με κάτι Ρόδος Ολυμπιακός 3-4. Βλέπε Λεωνίδα Θεοδωρακάκη, Δοξάκη στο Καβούρι, συνάντηση. Άσε πολλά ξέρουμε. Άστο να πάει στο διάλειμμα. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο σχόλιο και αυτά που λένε κάντε μεταγραφές να νικάτε σαν ομάδα, με την ομάδα που θα έχετε με παικταράδες για να περάσετε τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Νικολαίδης, ο Βαζέχα, ο Σαβεύσκι, ο Κετσπάγια που παίζανε μπάλα και δεν πέρανε πρωτάθλημα, είχαν πολλά να ζηλέψουν από τον Ινιάδη, τον Ανατολάκη, τον Στέλιο τον Γιανακόπουλο που φού τον έκανε και έπεφτε να πάρει πέναλτι. Κοίτα, τότε τα πράγματα, τότε τα πράγματα ήταν πιο χοντρά. Τώρα ο Ολυμπιακός και με διαιτησία 50-50 πάλι θα το έπαιρνε. Εντάξει. Δεν θα το έπαιρνε αίτητος, θα είχε κι άλλη μια ήττα, θα είχε πιο λίγους βαθμούς με την ΑΕΚ. Εντάξει. Πάλι θα το έπαιρνε. Αλλά είναι πολύ υποθετικό αυτό. Εκεί είναι αυτό που με είπες, Νινιάδες και τα λοιπά, Ανατολάκηδες, οι άλλοι είχαν παιχταράδες. Εκεί χρειαζόταν τη διαιτησία πολύ περισσότερο από ό,τι χρειάζεται τώρα. Εκεί τα χρόνια. Η ΚΕΒ τον προσέγγιε τότε. Ο ίδιος προσέγγιε την ΚΕΒ να την πάρει, να έχει τα σφυρίγματα. Τι μας είπε δηλαδή, μας το έκανε και μεσοανατολικό ζήτημα, ποιος. Εγώ πάντως, αν βρω τον Καραμελίδη στον δρόμο μου, θα του πω, κύριε Καραμελίδη, σας βρίζουν οι Έλληνες διαιτητές. Και αν μου πει ονόματα, δεν θέλω να ρουφιανεύω. Ας το καταλάβει μόνος του. Τον βρίζουν, τον θεωρούν ότι τους έχει απροστάτευτους. Και αν μπακούν διαιτητές τώρα και χαίρονται από μέσα τους. Ξέρω ότι... Ερώτηση. Ναι. Ερώτηση, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Θεωρείς ότι οι Έλληνες διαιτητές έχουν οι περισσότεροι δόλο ή οι περισσότεροι είναι ανίκανοι και κάνουν τέτοια λάθος. Ούτε δόλο έχουν, ούτε είναι ανίκανοι. Και γυμνασμένοι είναι. Και καλοί διαιτητές είναι. Φόβο έχουνε. Πάμε τελευταία και γραμμή. Έχουμε. Φόβο. Ναι. Παίζουνε υπό το καθεστώς του φόβου. Τελευταία γραμμή. Είναι έτσι το σύστημα φτιαγμένο. Εις τρόπον ώστε ο διαιτητής να φοβάται να παίξει ανάποδα. Πρώτον, τη σωματική του ακεραιότητα. Δεύτερον, την προαγωγή του. Τρίτο, την ύπαρξή του. Τελευταίος για σήμερα. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Χρήστος Ηρακλειδέας. Τι έγινε. Καλημέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι.
Κώστα, θέλω να πω δύο-τρία πράγματα. Ξέρω είμαι τελευταίος, έχει φύγει για τις 2 η ώρα, 5 λεπτάκια. Πες ότι γουστάρεις, έλα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ένα μπράβο στον Παπαθανασάκη, γιατί απέδειξε όλο αυτό που εντέχνως επώνυμοι δημοσιογράφοι της πόλης προσπαθούσαν να περάσουν. Χαίρομαι ιδιαίτερα για κάποιους παοξίδες όπως ο Μάκης, που παλιότερα τον έχω κατηγορήσει, που αρχίζουν και καταλαβαίνουν. Αρχίζουν και καταλαβαίνουν στην πόλη τι γίνεται. Δεν μπορεί να ξεκινά μια επανάσταση και από την πρώτη μέρα ΠΑΕ, ΠΑΟΚ και δημοσιογράφοι κατευθείαν να λέμε ο Ηρακλής πάει με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή φαίνεται ότι η δουλειά δεν ξεκινάει σωστά. Ξεκινάει όπως βολεύει να ξεκινήσει. Το κλείνω αυτό το κομμάτι. Ένα πράγμα ακόμα θέλω να πω λίγο για τον Πασχάλη. Γιατί ακούω πολλοί να γκρινιάζουν για τον Καμόρα, που φαντασκεύσουν να κλείσει τώρα και το λέω αυτό, έτσι. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε στη ζωή ότι θα ακούμε πράγματα που δεν μας αρέσουν. Και αυτά που δεν μας αρέσουν συνήθως είναι οι αλήθειες. Και όταν θα ακούμε αυτά που δεν μας αρέσουν, τότε θα μπορέσουμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι και να δούμε πράγματα πολύ πιο ανοιχτόμυαλα. Το φωνάζω και στους δικούς μου παδούς, το λέω και γενικώς. Έτσι, δηλαδή τώρα πιάσαμε ας πούμε τον Πάκο, βέβαια, και τον Πασχάλη, ας πούμε. Ο Ματάρης μου είχε πει ένα πράγμα. Ο φίλος που σε αγαπάει, λέει, θα σε κάνει να κλάψεις. Αυτός που δεν σε αγαπάει θα σε έχει μόνο να γελάς. Και ήταν πολύ σοφή κουβέντα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. 100%. Το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και πάνω στην ομάδα. Γιατί και η ομάδα είναι αγάπη. Δηλαδή κάποιος θα πει κάτι που θα με την προσβάλλει, θα πονέσω. Αλλά μπορεί να είναι η αλήθεια όμως. Πρέπει να το δω. Και συνήθως έτσι είναι η αλήθεια. Συνήθως έτσι είναι η αλήθεια. Τώρα και αυτό με το σταθμό, τώρα τα λέω σε εσένα, σηκώστε γιατί μπορώ να τα πω και στον Πασχάλη μπορώ να τα πω. Φυσικά μόνο εσάς τους δύο ακούω, έτσι. Δεν άκουσα κανείς να βγει μετά από σήμερα και να πει ότι κάναμε λάθος με τον Παπαθανασίκη και να τα αναδείξει. Έτσι. Περάστηκε εντελώς στα ψηλά. Στα ψηλά γράμματα, ναι. Στα ψηλά γράμματα. Επίσης, περάστηκε στα ψηλά η μόνη σοβαρή πρόταση που έγινε σήμερα. Που την έκανε ο Ηρακλής. Ποια ήταν αυτή? Κύριοι, έχουμε επιχειρήσεις. Οι ομάδες είναι επιχειρήσεις. Μας είναι η διοκτησία μας, έτσι δεν είναι? Έτσι. Εφόσον θέλουμε να λειτουργήσει σωστά, θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο. Οπότε, θα μπούμε εμείς οι διοκτήτες σε όλες τις επιτροπές. Εμείς θα ελέγχουμε διαιτησία, ΕΠΟ, management, που είναι μεγάλο κομμάτι, έτσι. Βλέπεις δηλαδή, παίρνουν 800 ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, 202 εκατομμύρια την ΝΟΒΑ και οι υπόλοιπες ομάδες από 300-300 χιλιάδικα. Και δεν ακούστηκε πουθενά, φίλε. Δεν ακούστηκε πουθενά. Το φτωχόν η άποψη ήταν αυτή. Φίλε, ήταν όμως η πιο σωστή. Ήταν άποψη από αυτές οι οποίες έπρεπε να ακουστούν, γιατί οι μικροί παίρνουν τη μικρή μερίδα δουλειώντας. Σωστό. Έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ. Εγώ λέω ότι ο άνθρωπος έχει κουράγια και θέλει να ασχοληθεί να φτιάξει κάτι καλό. Εσύ το βλέπεις έτσι. Δεν θα διαφωνήσω. Είναι άποψή σου, είναι άποψή μου. Πάντως, τον τελευταίο μήνα, η οπαδή του Ηρακλή του την είχα στημένη του Παπαθανασάκη. Με κάτι πανό, με κάτι πανό, με κάτι αυτά. Πρόσεξε να δεις, ναι. Όμως, οι οπαδοί του Ηρακλή περνάνε το μήνυμα που πρέπει να περάσουν με πολύ όμορφο τρόπο και ευτυχώς, ο Παπαθανασάκης ακούει. Μπορεί να δυσκολεύεται να ακούσει, αλλά ακούει στην τελική. Γιατί μην ξεχνάς και αυτός είναι ένας άνθρωπος που ήρθε από μακριά, δεν ήξερε και πολλά για τον Ηρακλή, μπορεί να μην ήξερε και τίποτα, να σου το πω αλλιώς, για τον Ηρακλή. Είναι κάποιοι άνθρωποι δίπλα του που τον φέρουν από εδώ, τον φέρουν από εκεί, αλλά ακούει τελικά τον κόσμο. Και μόνο αν θα ακούει τον κόσμο θα πάει μπροστά η ομάδα. Και τουλάχιστον, να σου το πω κι αλλιώς, και να μην πάει καλά η ομάδα, θα λέμε ότι προσπαθήσαμε όλοι μαζί, κάνουμε αυτό που θεωρούμε εμείς ηθικό για μας και δεν βγήκε, ρε παιδί μου. Εντάξει, τελείωσε. Τελείωσε. Αλλά αγάπη και ηθική, αυτό θέλουμε από τον Παπαθανασάκη. Ηθικότητα. Δεν θέλουμε σε κανένα άρμα. Και αυτό για τον Μελισανίδη που έγινε σήμερα,
Εγώ δεν βλέπω ότι όπως είπες που άπλωσε το χέρι στο Μελισανίδη. Όχι, γιατί, όχι, δεν την είπα. Ρώτησα. Εκλογές, ναι. Ψήφισε τον Ολυμπιακό. Έτσι. Αλλά καμία σχέση και αποδεικνύεται πεντακάθαρα. Λοιπόν, εγώ περιμένω αύριο από το σταθμό τουλάχιστον που δεν θα γίνει. Τώρα κακώς το λέω γιατί δεν πρόκειται να γίνει. Είναι υποκριτικό δηλαδή να γίνει. Να πούνε κάτι γι' αυτό. Και όχι τον τύπο Μελισανίδης και τον τύπο Σαββίδης που τον τελευταίο μήνα από τότε που η ομάδα πήρε την κατρακύλα, η ομάδα του, τα λέει πολύ απ' έξω και απ' έξω και απ' έξω. Έγινε λαλίστατος. Αυτά ρε Κώστα, καλό βράδυ. Τα λέμε, ωραίος. Ωραίος. Έχει ένα παράπονο γιατί είπαμε τι πάει να τα κάνει τα τσατσάκια και τα αυτά και δανεικούς και ιστορίες και τώρα τη γύρισε τη δουλειά και πρέπει να επιβραβευθεί από το κανάλι και από τον κόσμο και από τη δημοσιογραφία. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια με Γιάννη Χιλιτίδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. 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 Μεσημέρι, 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 να είστε όλοι καλά.